Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μαζί είμαστε με ένα ακόμη φόρουμ επικαιρότητας για να επικεντρώσουμε αυτή τη φορά στην περιοχή της Κοζάνης, με ένα θέμα όμως που αφορά γενικότερα όλη τη Δυτική Μακεδονία αλλά και όλη την Ελλάδα θα έλεγα. Το θέμα αυτό είναι το κτηματολόγιο, η κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου, όπου εδώ ειδικά στην περιοχή της Κοζάνης παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήματα σε σχέση με αμφισβητήσιμες εκτάσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως στη συνέχεια, να περάσουμε στην παρουσίαση των σημερινών μας προσκεκλημένων. Να ξεκινήσουμε από την κυρία Θένια Λιόντα, υποδιευθύντρια στη Διεύθυνση Έργου του Κτηματολογίου. Κυρία Λιόντα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Νομίζω είστε το πρόσωπο κλειδί σε αυτήν την συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα. Θα μπορέσετε να μας διαφωτίσετε σε αρκετά πράγματα τα οποία παραμένουν ερωτηματικά, έτσι ώστε να ξέρει και ο κόσμος, και αυτό είναι το σημαντικότερο, τι γίνεται με το κτηματολόγιο, τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, αλλά και τι θα πρέπει να κάνει και ο ίδιος ο πολίτης προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντά του. Μαζί μας επίσης ο κύριος Μάρκος Φλόρος, αναπληρωτής δήμαρχος Κοζάνης. Κύριε Φλόρο, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Να πούμε βεβαίως ότι και πολλές αμφισβητήσεις έχουν να κάνουν μεταξύ και του Δημοσίου και του Δήμου της Κοζάνης σε ό,τι αφορά εκτάσεις της περιοχής της Κοζάνης, κυρίως εκτός σχεδίου πόλεως, αν δεν κάνω λάθος. Θα μας τα πείτε όλα αυτά στην συνέχεια. Μαζί μας επίσης ο κύριος Αθανάσιος Τζάρος, Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας της περιφέρειας, Διευρυμένης Περιφέρειας Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας. Αποκεντρωμένης. Ακριβώς. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Μας έχουν μπερδέψει λιγάκι με αυτούς τους τίτλους μακρόσυρτους. Επίσης μαζί μας είναι ο κύριος Βασίλης Πάτρας, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε Πάτρα, καλησπέρα και σε εσάς. Θα δούμε τι ρόλο έχει και η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας σε όλη αυτή την πολύ μεγάλη υπόθεση που λέγεται κτηματολόγιο. Σωστό. Μαζί μας επίσης ο κύριος Βασίλης Τσιότσκιας, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης. Κύριε Τσιότσκια, καλησπέρα και σε εσάς. Φαντάζομαι ενεργό ρόλο θα έχετε και εσείς, ο δικός σας κλάδος. Είναι κατεξοχήν νομικό θέμα, κύριε Βουσίλη. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Επίσης, μεγάλο ρόλο έχουν και οι τοπογράφοι. Πρόεδρος λοιπόν του Συλλόγου Τοπογράφων Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Γιώργος Τζίτζικας. Καλησπέρα κύριε Αγούστου. Καλησπέρα και σε εσάς. Εγώ θα πω ότι είναι και πολύ τεχνικό θέμα. Νομικό και τεχνικό. Να συμπληρώσουμε. Καλώς ήρθατε και εσείς. Και επίσης μαζί μας ο κύριος Νίκος Βαντσιώτης, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Κοζάνης. Κύριε Βαντσιώτη, καλησπέρα και σε εσάς. Και εσείς με τις δικές σας γνώσεις θα μπορέσετε να διαφωτίσετε λιγάκι την όλη υπόθεση που νομίζω ότι μοιάζει τελικά αρκετά μπερδεμένη. Στα αυτιά και στα μάτια όλων μας είναι. Δεν μοιάζει απλώς. Είναι. Για να τα δούμε λοιπόν σιγά σιγά. Κυρία Λιόντα, θα ξεκινήσουμε με εσάς να μας πείτε λιγάκι τι έχει γίνει στον νομό της Κοζάνης κατά κύριο λόγο σε ό,τι αφορά την κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε και βεβαίως να δούμε και τι ενστάσεις έχουν κατατεθεί, τι προβλήματα έχουν παρουσιαστεί στην πορεία του έργου. Μάλιστα. Καταρχήν θα γνωρίζετε ότι το κτηματολόγιο λειτουργεί ήδη σε κάποιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Οι περιοχές, σας τις αναφέρουμε, είναι Άγιος Χριστόφορος, Ολυμπιάδα, Πέρδικα και η πόλη του Τολεμαΐδας. Τώρα για την πόλη της Κοζάνης, σε ένα περίπου χρόνο μετά τη λήξη της ανάρτησης, δηλαδή αρχές του 2015, ας το πούμε καλύτερα, θα είναι σε καθεστώς λειτουργίας πλέον και η πόλη της Κοζάνης. Τώρα για τις υπόλοιπες περιοχές. Έχουν προκηρυχθεί ήδη δύο μελέτες, η μία εκ των οποίων έχει ανατεθεί. Η μία που δεν έχει ανατεθεί είναι οι περιαστικές περιοχές Καριδίτσα, Κύλων, Κρόκου, Λευκόβρησης και Προαστίου. Είναι σε εξέλιξη και αναμένεται εντός του 2014. Γύρω από το Δήμο της Κοζάνης, από την πόλη μάλλον. Για τις υπόλοιπες περιοχές του νομού έχουμε ήδη σύμβαση, έχουν ξεκινήσει ήδη οι εργασίες και μάλιστα οι επαφές με τους αρμόδιους φορείς. Μάλιστα γίνανε την προηγούμενη εβδομάδα οι επαφές για να ξεκινήσει η συλλογή τον Ιούνιο του 2014. Αφορά αγροτικές περιοχές, δύσκολες περιοχές και επειδή ακριβώς το κτηματολόγιο αφορά πολλές ειδικότητες, νομικούς, τεχνικούς, δασολόγους, οικονομολόγους. Γι' αυτό το θέμα γίνεται πιο δύσκολο. Πρέπει όλοι εμείς να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα, να έχουμε κοινή γλώσσα και το κτηματολόγιο μην ξεχνάμε ότι καταγράφει μια υπάρχουσα κατάσταση. Και όταν καταγράφεται δυστυχώς μια υπάρχουσα κατάσταση, αναδεικνύονται τα προβλήματα που υπάρχουν χρόνια τώρα, τα οποία δεν είχαν φανεί και ο καθένας τραβούσε το δρόμο του με την νομική του άποψη τη σωστή, με την τεχνική του άποψη τη σωστή, χωρίς όμως πολλές φορές να συνδυάζονται όλες αυτές
Και δυστυχώς τώρα που χρειάστηκε να συνδυαστούν. Βλέπουμε τα αποτελέσματα. Βλέπουμε τα αποτελέσματα. Τα οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστα, έτσι. Βέβαια, ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί, γιατί πραγματικά το γεγονός ότι δημιουργούνται θέματα, ανακύπτουν τα προβλήματα ανακύπτουν για να βρεθούν λύσεις. Όσο χρονίζουν, δημιουργούνται ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες. Άρα, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή, χρόνια προβλήματα, να ξεπεραστούν και να δοθούν και πλέον και πολιτικές λύσεις, αν χρειαστεί, ενδεχομένως αν χρειαστεί. Ήδη το ΙΠΚ έχει συστήσει δύο επιτροπές για θέματα ιδιοκτησιακά. Πρόσφατα δηλαδή έγινε η ανακοίνωση, αυτές τις μέρες έγινε η ανακοίνωση για τις επιτροπές. Δηλαδή είναι το θέμα εθνικό πλέον, δηλαδή αφορά όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν θέματα σε όλη την Ελλάδα ανάλογα με το νομό Κοζάνης και θα πρέπει να λυθούν. Αλλά σε πρώτη φάση ο κόσμος θα συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, όπως και συμμετέχει από ό,τι το είδαμε. Ακριβώς επειδή υπήρχε έντονη συμμετοχή, δώσαμε και την παράταση μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Δυστυχώς, βέβαια, αυτή η παράταση δημιούργησε μια κοιλιά στην προσέλευση του κόσμου. Κάτι που δεν πρέπει να γίνεται. Να φτάσουμε όμως λίγο στο θέμα των ενστάσεων, γιατί ήδη από ό,τι συζητήσαμε έχουν κατατεθεί πάρα πολλές ενστάσεις για την περιοχή της Κοζάνης, στις περιοχές όπου εφαρμόζεται βέβαια το έργο του κτηματολογίου. Αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου στις 2.000. Δεν είναι πολλές. Μιλάμε για 90.000 δικαιώματα. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό και όλες αυτές δεν είναι αντιδικίες, δεν είναι ενστάσεις οι οποίες θα καταλήξουν σε επιτροπή. Μπορεί να είναι εντοπισμός του ανακινήτου σε μια θέση η οποία δεν είχε υποδειχθεί σωστά αρχικά. Μπορεί να είναι μια μικροδιόρθωση του εμβαδού και των ορίων του γεωτεμαχίου. Δεν αφορά δηλαδή. Αυτές οι 2.000 δεν είναι ενστάσεις. Είναι αιτήσεις διόρθωσης και ενστάσεις. Η επεξεργασία θα δείξει τελικά πόσες θα είναι. Δεν το γνωρίζουμε δηλαδή ακόμα. Παρ' όλα αυτά, είχαμε αρκετά προβλήματα, αρκετές διαμαρτυρίες και αρκετές αντιδράσεις. Και θα έρθω σε εσάς, κύριε Φλόρο, να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή αυτή, τι προβλήματα έχουν ανακύψει και πώς μπορεί να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Έχουν ήδη προηγηθεί κάποιες συναντήσεις από πλευρά σας. Και θα ήθελα να μου πείτε φυσικά και τις θέσεις που υποστηρίζει ο Δήμος της Κοζάνης. Καταρχήν, να πούμε ότι δεν υπάρχει κανείς, πιστεύω, που να διαφωνεί με την συσταθεί του κτηματολογίου. Θα λύσει πολλά προβλήματα. Ίσως αυτοί που θα χάσουν τις εκτάσεις τους. Ας μην είμαστε τόσο αισιόδοξοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα λύσει πολλά προβλήματα και βέβαια και προβλήματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια των συναλλαγών και με όλα αυτά. Να πω εγώ εδώ ότι ο Δήμος τουλάχιστον έχει αντιμετωπίσει και παλιότερα αυτό το πρόβλημα, ιδιαίτερα με το χαρακτηρισμό των δασικών εκτάσεων, αν θυμάστε, με το θέμα του Πανεπιστημίου, με το θέμα της ΖΕΠ, αν θυμάστε πολύ παλιότερα. Αντιμετώπισε τέτοια προβλήματα, εν πάση περιπτώσει, λύθηκαν με κάποιο τρόπο. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζεται και σήμερα. Περίπου τα μισά από αυτά που έχουν χαρακτηριστεί δασικές εκτάσεις, τα χορτολιβαδικά, στο πούμε έτσι, γιατί ο Δήμος Κοζάνης, ο καλλικρατικός ή αν θέλετε η πόλη τώρα που γίνεται το κτηματολόγιο, δεν έχει δάσει πάρα πολλά με την έννοια του νόμου. Κυρίως είναι το πρόβλημα αντιμετωπίζεται στις χορτολιβαδικές εκτάσεις. Οι οποίες φυσικά χαρακτηρίστηκαν χορτολιβαδικές. Εγώ πιστεύω ότι εδώ οι υπηρεσίες θα μπορούσαν να δείξουν, να το πω επί οίκια, ή και εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαν να είναι περισσότερο ελαστικές. Να πούμε πού ακριβώς, γιατί ενδεχομένως κάποιοι άνθρωποι να μην γνωρίζουν πού ακριβώς επίκειται το πρόβλημα. Να μας πείτε λοιπόν τι προβλήματα έχουν παρουσιαστεί. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι οι μισές περίπου από αυτές τις εκτάσεις είναι δημοτικές. Οι υπόλοιπες αφορούν ιδιωτικά. Προφανώς τον κάθε πολίτη τον ενδιαφέρει κυρίως το κτήμα. Προφανώς και εσείς σαν Δήμος κοιτάτε να λοιπόν, προσπίσετε τα συμφέροντα του Δήμου. Όταν ξεκίνησε, αφού κάναμε κάποιες σκέψεις και λοιπά, κάναμε την επαφή με το κτηματολόγιο και οργανώσαμε και μια συγκέντρωση στο Κοβεδάριο όπου ήρθαν εκπρόσωποι του κτηματολογίου και ο ίδιος ο πρόεδρος και έδωσε κάποιες διευκρινήσεις, κυρίως όσον αφορά τις διαδικασίες. Και βέβαια, πολύ σωστά είπα στον κόσμο ότι, ξέρετε, δεν είναι τόσο τραγικό. Θα γίνουν ενστάσεις, θα αναδειχθούν τα προβλήματα, το τόνισαν από τότε. Και στην πορεία, βέβαια, θα δούμε πώς θα πρέπει να προχωρήσει. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος επισκέφθηκε τον κύριο Μανάτη, τον υπουργό του ΙΠΚ, θα του εξέθεσε τα ζητήματα που δημιουργούνται. Είμαστε σε μια επαφή με τον υπουργό. Κάναμε μια επαφή επίσης με εκπροσώπους της προάλλης του κτηματολογίου για την καινούργια μελέτη που θα ξεκινήσει, ώστε και να το πούμε αυτό για να το ξέρουν τουλάχιστον οι δημότες που θα ακολουθήσουν.
ούτως ώστε μέχρι όταν ξεκινήσει τον Ιούνιο το κτηματολόγιο και η κτηματογράφηση, οι δηλώσεις να τελειώνουν με ζητήματα κληρονομικά, συμβόλαια κτλ. Για να είναι έτοιμοι, για να μην τρέχουν τελευταία στιγμή. Όσον αφορά τώρα το κτηματολόγιο που τρέχει, κυρίως το πρόβλημα, όπως σας είπα, είναι οι χορτολιβαδικές εκτάσεις. Και εντοπίζεται... Οι οποίες διεκδικούνται από το δημόσιο, να πούμε. Όχι, από το δημόσιο, χαρακτηρίζονται δασικές εκτάσεις. Και από τη στιγμή που χαρακτηρίζεται η δασική έκταση, κατά τεκμήριο είναι και δημόσια έκταση. Έτσι. Κάτι το οποίο εσείς δεν δέχεστε. Μπράβο. Και εμείς και οι ιδιώτες πάρα πολύ, οι οποίοι τα κατέχουν έτσι. Και τα καλλιεργούν πάρα πολύ από αρχαιοτάτων χρόνων, να πω έτσι, μετά την αποχώρηση, ας πούμε, των Τούρκων από εδώ. Αλλά κυρίως αφορά κτήματα τα οποία ήταν παρατημένα. Δηλαδή, ακόμα και αυτά που οργωνόταν, αλλά και παρατημένα. Είχε ο άλλος 10 χρόνια το να καλλιεργήσει ένα κτήμα. Ξαφνικά αυτό το χαρακτηρίζουν χορτολιβαδική έκταση. Ή υπάρχουν και πάρα πολλά κτήματα που σήμερα ακόμα υπάρχουν φυτείες. Αμπέλα, καλλιεργούνται, χαρακτηρίζονται χορτολιβαδικές εκτάσεις. Αυτό το ζήτημα, επειδή έχω δει και τον νόμο και τις σχετικές διατάξεις, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να λυθεί και στις επιτροπές που θα πάει όταν θα εξεταστεί, να έχουν μια ευρύτητα σκέψης πρώτον. Και δεύτερον, βέβαια, και πιο σπουδαίο, θεωρώ ότι θα μπορούσε να λυθεί πολύ πιο σύντομα και χωρίς να ταλαιπωρούνται και οι υπηρεσίες και οι δημότες με μια νομοθετική ρύθμιση. Ήδη εκκρεμεί ένα νομοσχέδιο εδώ και κάποιο καιρό προς ψήφιση. Δεν ξέρω αν ψηφιστεί. Σε αυτά τα ζητήματα δυστυχώς η πολιτεία μας είναι. Λίγο αργή, αν μη τι άλλο. Τέλος πάντων, θα δούμε και άλλες λεπτομέρειες. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει και ο Δήμος και οι πολίτες να κινηθούν και να έχουν τη σκέψη τους και προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς ως Δήμος θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια και με επαφές με τους πολιτικούς παράγοντες της περιοχής, ούτως ώστε ήδη μαζί τους, δηλαδή, να ετοιμάσουμε φάκελο, ούτως ώστε να μπορέσουν να κινηθούν και σε επίπεδο πολιτικό για να λυθεί το πρόβλημα και νομικά. Νομίζω, θα μας δώσουν βέβαια και οι. Νομίζω αν ψηφιστεί η τροπολογία όπως την είδα εγώ, δηλαδή και όπως αναφέρεται, το 95% θα έχει λυθεί στο Δήμο της Κοζάνης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Να δούμε όμως και τα θέματα των χρονοδιαγράμματων, γιατί ήδη θα λήξει αυτή η διαδικασία, ήδη προχωράμε προς τη λήξη της. Έτσι. Κύριε Τζάρο, το πρόβλημα ουσιαστικά όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι έρχεται ένα κακό κράτος, σε εισαγωγικά, να πάρει την περιουσία κάποιων ανθρώπων που βρήκαν ένα κομμάτι γης, που βρήκαν μία έκταση από τους προγόνους τους, την καλλιεργούν, προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να βγάλουν ένα μεροκάματο. Δεν θα αναφερθώ βεβαίως και ο Δήμος προφανώς θέλει να υπερασπίσει τα δικά του συμφέροντα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εκ μέρους της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την πρόσκληση στην εκπομπή σας, γιατί μας δίνεται τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τον κόσμο και να διασκεδάσουμε τις όποιες ανησυχίες του. Καταρχήν, να προσδιορίσουμε το πλαίσιο, θα μου επιτρέψετε να προσδιορίσουμε το πλαίσιο και να αποσαφηνίσουμε τις διαδικασίες. Το κτηματολόγιο είναι μία καταγραφή και κατοχύρωση ιδιοκτησιών. Αυτό ακριβώς. Είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο στηρούνταν η πατρίδα μας για χρόνια, για δεκαετίες, από την απελευθέρωση και μετά δεν υπήρξε κτηματολόγιο και τώρα έρχεται να συμπληρωθεί αυτό το κενό. Υπάρχει μία αλληλοχία ενεργειών και δράσεων και διάφορα στάδια. Σε ποιο στάδιο είμαστε τώρα? Αυτή τη στιγμή στην Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης αναρτήθηκαν οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες. Η λέξη κλειδί είναι προσωρινή. Η λέξη κλειδί είναι προσωρινή. Το δημόσιο, δια των υπηρεσιών του, όπως και οι πολίτες, κατέθεσε τη δική του αίτηση στο κτηματολόγιο. Οι δασικές υπηρεσίες, από τα 37.500 στρέμματα του Δήμου Κοζάνης, κατέθεσαν δήλωση για 12.500 στρέμματα και από αυτά προκρίθηκαν από το κτηματολόγιο 4.500 στρέμματα. Το δημόσιο έχει ένα σημείο που επίσης πρέπει να διευκρινίσουμε, το μαχητό τεκμήριο της κυριότητος. Αυτό, για να το κατανοήσει ο κόσμος, σημαίνει ότι ο πολίτης πρέπει να αποδείξει την κυριότητα. Και όχι το κράτος. Και όχι το κράτος.
Το δεύτερο που πρέπει να αποσαφηνίσουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για κυριότητα και όχι για χαρακτηρισμό της έκτασης, αν είναι δασική ή χορτολιβαδική. Είναι γεγονός ότι και για τις δασικές υπηρεσίες αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό έργο και αναδείχθηκαν προβλήματα. Όπως είπε η εκπρόσωπος του κτηματολογίου, δεν θα μπορούσαν να μην δεν αναδειχθούν τα προβλήματα. Και αυτός είναι ο σκοπός που γίνεται το κτηματολόγιο. Η επίλυση των προβλημάτων θα γίνει από συγκεκριμένα όργανα. Και οι πολίτες, αλλά και οι δασικές υπηρεσίες και οι δημόσιες υπηρεσίες στους ανετημένους κτηματολογικούς πίνακες έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ένσταση. Εκείνο που εμείς θέλουμε να διαβεβαιώσουμε σε πρώτη φάση και στην πορεία της συζήτησης θα δώσω οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση είναι ότι οι υπηρεσίες μας, οι δασικές υπηρεσίες θα δούνε με πολύ μεγάλη ευρύτητα πνεύματος τις όποιες ενστάσεις των πολιτών. Στο βαθμό βέβαια που εξαρτάται από αυτούς, έτσι. Γιατί νομίζω ότι και βεβαίως, μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Αλλά η κατεύθυνση της διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας της αποκεντρωμένης διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας, της Γενικής Γραμματέως της κυρίας Εφταξά ως εκπροσώπου της κυβέρνησης, είναι να διευκολυνθούν οι ιδιοκτήτες. Να διευκολυνθούν. Το δημόσιο δεν θα διεκδικήσει καμία έκταση στην οποία κάποιος ιδιώτης έχει τίτλους ιδιοκτησίας. Και όχι μόνο αυτό, κάποιον τίτλο ιδιοκτησίας, αλλά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προσκομίσει ο πολίτης στην ένσταση και στις επιτροπές συστάσεων, οι δασικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες του Δημοσίου θα το εξετάσουν. Πάντως, κύριε Τζάρο, και αυτό που μου φαίνεται είναι λίγο άδικο είναι το εξής, ότι ενώ το δημόσιο έχει το πλεονέκτημα σε όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή όλα θεωρούνται εκτάσεις του δημοσίου μέχρι να μπορέσει κάποιος να αποδείξει ότι αυτό δεν ισχύει. Και εκεί νομίζω ξεκινούν και δημιουργούνται ίσως τα προβλήματα, έτσι δεν είναι? Αυτό όμως είναι κάτι που είναι μια πάγια νομολογία και των τακτικών δικαστηρίων και του Αρείου Πάγου. Πάντως, συγγνώμη, διακόψω εδώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει την ελληνική κυβέρνηση να καταργήσει το προνόμιο του δημοσίου. Δηλαδή, όπως ζητάει από τους ιδιώτες να αποδείξουν την κυριότητα, πρέπει θα αποδεικνύει και το δημόσιο. Δημόσιο να... Ήδη έχουν γίνει βήματα. Έτσι, έχουν γίνει βήματα και σε αυτή την κατεύθυνση. Θα αναφερθώ αργότερα. Βεβαίως. Και ρυθμίσεις νομοθετικές. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το θέμα και βέβαια ξεκινάμε και μιλάμε για την περιοχή της Κοζάνης, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλη την χώρα, όλη τη Δυτική Μακεδονία βεβαίως, γιατί παντού θα υπάρξουν ή υπάρχουν ή θα ανακύψουν στη συνέχεια τα ίδια προβλήματα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, και έχουμε βεβαίως αναφορά σε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο απασχολεί όλους τους Έλληνες πολίτες, όλους τους ιδιοκτήτες γης. Να σας πω βεβαίως ότι κατά τη διάρκεια του διαλύματος τέθηκαν ήδη πάρα πολλά ερωτηματικά. Κάποια από αυτά θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε και να τα ρωτήσουμε βεβαίως έτσι ώστε να τα ακούσετε και εσείς. Και να πάμε σε εσάς, κύριε Πάτρα, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, να μας πείτε και από την δική σας πλευρά, από την πλευρά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τι μπορεί να γίνει, ποιες είναι οι προθέσεις της περιφέρειας σε όλη αυτή την πολύ μεγάλη υπόθεση που έχει να κάνει με την ιδιοκτησία των ανθρώπων, που έχει να κάνει με ένα χωράφι, με ένα οικόπεδο, το οποίο βρέθηκε στα χέρια κάποιων ανθρώπων και πρέπει, καλούνται να αποδείξουν αυτή τη στιγμή ότι πράγματι είναι δικό τους. Η Ιερατή Περιφέρεια, όπως γνωρίζετε, δεν εμπλέκεται άμεσα στην διαδικασία του κτηματολογίου. Έμεσα εμπλέκεται, διότι αφορά τους πολίτες και τους δημότες της περιφέρειάς μας. Και ιδιαίτερα όταν τελειώσει το κτηματολόγιο, θα είμαστε κι εμείς χρήστες του κτηματολογίου που θα είναι για την καλή εξυπηρέτηση των δημοτών μας. Άρα, εμείς στηρίζουμε την προσπάθεια τόσο της κτηματολογικής υπηρεσίας και της κρατικής περιφέρειας, αλλά πιο πολύ τους πολίτες, τους δημότες, που γνωρίζουμε και από τον πρώτο βαθμό διοίκηση που ήμασταν, τα μεγάλα προβλήματα
στους ιδιοκτήτες που δεν έχουν σήμερα τίτλους ή συμβόλαια. Είχαμε μεγάλη ταλαιπωρία και στο Δήμο όταν ήμασταν, το ίδιο ισχύει και τώρα. Άρα η περιφέρεια θα στηρίξει εμπράκτως με όποιο τρόπο μπορεί, στηρίζει την προσπάθεια του κτηματολογίου αλλά ιδιαίτερα των δημοτών. Και μάλιστα τώρα που πραγματικά ο χρόνος έχει τελειώσει, πρέπει να δοθεί μια παράταση για τους ενδιαφερόμενους, να κάνουν τις ενστάσεις, να δώσει χρόνο για να τελειώσουμε. Ήδη έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Όσο χρειάζεται, το 15 είναι αύριο το πρωί. Και η αιρετή περιφέρεια φυσικά με τους θεσμικούς παράγοντες της περιφέρειάς μας, Δήμο, Φορείς, Συλλόγους, Τεχνικά Επιμελητήρια, αλλά και με την κρατική αποκεντρωμένη περιφέρεια και πολιτικά τα στηρίξουμε προκειμένου μερικά θέματα που είναι γόρδιος δεσμός, την πείρα που έχω και σαν δήμαρχος, δεν λύνονται και αναγκαστικά πρέπει να περάσουν πολιτικές αποφάσεις. Αυτό θα έλεγα και εγώ ότι εκεί ίσως πρέπει εμείς να εκεί θα συμβάλλουμε. Θα αποκραστούμε όλα τα προβλήματα του δημότης μας και ιδιαίτερα της Κοζάνης σήμερα και αύριο για όλη την περιφέρειά μας. Να μην έχουμε συνεχώς τα ίδια, προκειμένου να συμβάλλουμε και ιδιαίτερα με τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Δακή, πολιτικά να πιέσει τους υπουργούς ή τους βουλευτές να δοθούν λύσεις άμεσα, πρακτικές λύσεις και όχι γραφειοκρατία, το οποίο όπως γνωρίζετε. Υπάρχουν στις δημόσιες υπηρεσίες, το ξέρουν και οι Δήμοι και η Ερετή Περιφέρεια, αλλά πιο πολύ θα μας το πούνε οι ενδιαφερόμενοι που εμπλέκονται στη διαδικασία, είτε νομικά είτε τεχνικά επιμελητήρια ή οι μεσίτες που χειρίζουν τα κτήματά μας, γνωρίζουν πολύ καλά τα εμπόδια και σκαλώσεις που υπάρχουν σήμερα στη διαδικασία να αποδείξουμε ότι αυτό το κτήμα είναι δικό μας. Ή να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Και έλεγα εγώ χαριτολογώντας, εγώ δεν μπορώ να το αποδείξω σαν Δήμος Ασκείου, γιατί βρήκα και δόντια στο Δήμο μου και δεν μπορώ να πω ότι είμαστε και ελέφαντες. Άρα, πραγματικά η περιφέρειά μας στηρίζει όλη την προσπάθεια και ζητάμε να δοθεί χρόνος. Αν πράγματι όμως αυτό που ζητάμε από τους πολίτες είναι να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες, αντιλαμβάνεστε εσείς και εσείς πόσο δύσκολο είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, άρα πρέπει να λυθεί πολιτικά. Και πιστεύω ότι ο περιφερειάρχης μας, ο κ. Δακής, θα συμβάλλει στα μέγιστα να λυθεί γρήγορα και υπέρ, πιστεύω, τη νομιμότητα υπέρ των πολιτών. Ποιο είναι το δίκαιο. Όπως είπαμε, όχι θα στηρίξουμε αυτοί που κλέψαν κτήματα ή ανοίξαν καινούργια. Έχουμε ζητήματα των καταπατήσεων. Θα έχουμε μαρτυρία αυτοί που ξέρουν ποιοι είναι νόμιμοι και ποιοι δεν είναι. Κύριε Βαντσιώτη, θέσατε πολλά ζητήματα κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Συγγνώμη, ο κύριος Σιώτσιας, ακριβώς, ναι. Θέσατε πολλά ζητήματα κατά τη διάρκεια του διαλύματος και ο κύριος Βαντσιώτης έκανε το ίδιο βέβαια. Τι γίνεται από την πλευρά των πολιτών, λοιπόν. Τι γίνεται από την πλευρά των ανθρώπων που έχουν στην κατοχή τους μια έκταση και καλούνται αυτή τη στιγμή να αποδείξουν τα πάντα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δυστυχώς το καθεστώς μέχρι στιγμής στην πολιτεία μας, το κράτος μας, δεν ήταν ξεκάθαρο. Μιλάμε για τίτλους ιδιοκτησίας σε όποιες περιπτώσεις υπάρχουν και δεν είναι και ισχυρή σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Με ποιον τρόπο λοιπόν πρέπει ο κόσμος να προασπίσει τα συμφέροντά του? Υπάρχει μία πολύ σημαντική κάμψη στην προστασία του δημοσίου κτημάτων, η οποία πραγματικά μέχρι το 2003 προστατευόταν κατά τρόπο τελείως άδικο για τους πολίτες. Αλλά θεσμοθετήθηκε ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα, ο νόμος 327, ο οποίος για πρώτη φορά προβλέπει την δυνατότητα χρησικτησίας σε ακίνητα του δημοσίου. Και υπάρχει νομολογία, θα μου επιτρέψει ο κ. Ντάρος να διαφωνήσω, αντίθετη, η οποία υποστηρίζει τάσσεται υπέρ των ιδιωτών. Βεβαίως υπάρχουν προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται προκειμένου η χρησικτησία αυτή να γίνει δεκτή από τα δικαστήρια. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι άσκηση της νομής, νομή σημαίνει κατοχή, πιστεύοντας με την πεποίθηση του κατέχοντος ότι είναι κύριος ιδιοκτήτης του ακινήτου. Επί 30 χρόνια και προκειμένου περί κάποιων ακινήτων απαιτείται και να υπάρχει και ένα κτίσμα μέσα το οποίο να καλύπτει το 70% του συντελεστή δόμησης. Μέχρι και το νόμο 1539 του 38 η χρησικτησία αυτή είχε, η οποία ξεκίνησε, να το τονίσω αυτό, από τον Οθωμανικό νόμο Ραμαζάν, προστατευόταν απόλυτα, χωρίς καμία δυνατότητα πλέον του κατόχου να αποδείξει αυτά τα δικαιώματα. Πλέον, μετά το νόμο αυτό, επαναλαμβάνω, έχουν εκδοθεί πάρα πολλές αποφάσεις και του Αρείου Πάγου, τουλάχιστον 54 αποφάσεις είναι δημοσιευμένες, οι οποίες κατοχυρώνουν τα δικαιώματα αυτά. Τώρα, ο τρόπος απόδειξης είναι με όλα τα αποδεικτικά μέσα τα οποία προβλέπουν οι διατάξεις της πολιτικής δικονομίας. Δηλαδή και με μάρτυρες και με έγγραφα και με διάφορα άλλα αποδεικτικά μέσα. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής.
Βεβαίως δεχόμαστε με πολύ καλή διάθεση την τοποθέτηση του κύριου Τζάρου για το ότι η δασική υπηρεσία είναι ανοιχτή στο να δεχθεί τα δικαιώματα εφόσον αποδειχθούν των ιδιωτών. Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι η δασική υπηρεσία, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο θέμα, προκειμένου να υποβάλει δηλώσεις και να διεκδικήσει δικαιώματα επί ακινήτων κατεχομένων από ιδιώτες, δεν τήρησε τα στοιχειώδη. Πρώτα απ' όλα, δεν προχώρησε σε κατάρτιση δασικών χαρτών και κατάρτιση και κυρωμένων δασικών διαγραμμάτων. Δεύτερον, δεν προχώρησε σε διοικητική αποβολή ή έστω σε κάποια ενόχληση των κατόχων, ούτως ώστε έχουν ευνηδιαστεί με την εκδηλωθήσα των πρώτων, με την δήλωση αυτή προς το κτηματολόγιο διεκδίκηση και προβολή αυτών των δικαιωμάτων. Είναι παραλήψεις οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και αν αυτά είχαν συμβεί, αυτές οι ενέργειες, τότε θα δινόταν το δικαίωμα στον κάθε κάτοχο, στον κάθε ενδιαφερόμενο, να προβάλλει ενστάσεις και να διεκδικήσει σε ένα προθύστερο χρόνο αυτά τα δικαιώματά του, έτσι ώστε σήμερα να ήταν όριμο το θέμα και στο κτηματολόγιο πλέον να μην μεταφέρονταν. Γιατί θα πρέπει και να όχι πούμε σε αυτές τις στενές προθεσμίες που όχι υπάρχουν, έτσι. Με προλάβατε για να πω το εξής. Οι προθεσμίες καταρχήν έχουν συντμηθεί με τις πρόσφατες νομοθετήσεις, με τον νόμο 4164 του 2013, είναι πρόσφατος, και θα πρέπει να σημειώσω δύο πολύ σημαντικές τομές. Η μία αναφέρεται στην κατάργηση της δεύτερης ανάρτησης. Αυτό σημαίνει τι? Ότι οι επιτροπές που θα επιληθούν επί των ενστάσεων, κατά τρόπο τελεσίδικο, θα επιλύσουν, θα κλείσουν στο διοικητικό επίπεδο τη διαφορά αυτή. Και ακολούθως θα πρέπει όποιος δεν δικαιωθεί ενδιαφερόμενος να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια. Πλην όμως, εδώ θα πρέπει και θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει αποδεκτή η πρότασή μου αυτή από το κτηματολόγιο, από την κυρία Λόντα, η οποία ευελπιστούμε να το μεταφέρει αρμοδίως, ότι έχει με το 4164 γίνει μια διάκριση των προθεσμιών για την προσφυγή στα δικαστήρια. Για όσες περιπτώσεις κτηματολογίου έχουν πριν από το 2006 έχουν τακτοποιηθεί, εκεί η προθεσμία είναι 12 ετής. Ήταν 10 ετής και παρατάθηκε κατά 2 χρόνια. Για τα μετά του 2006 θέματα η προθεσμία είναι μόνο 5 ετής. Είναι πάρα πολύ μικρή προθεσμία. Βεβαίως η θέση δική μας και η πρόταση είναι και οι ίδιες προθεσμίες, πέρα της ενιοποίησης, θα πρέπει να παραταθούν στη βασική αρχή του αστικού κώδικα, που είναι η παραγραφή που είναι 20 ετής. Γιατί αντιλαμβάνεστε, αν δεν προλάβει την προθεσμία αυτή να προβάλλει τα δικαιώματα του δικαστικός, εφόσον, επαναλαμβάνω, δεν θα έχει δικαιωθεί στο διοικητικό επίπεδο, κινδυνεύει να χάσει το ακίνητό του. Και μάλιστα, εδώ θα πρέπει, έχω σημειώσει κάτι από την αναφορά του κύριου Τζάρου, ότι έχετε πραγματικά καλή διάθεση να ανταποκριθείτε και εσείς δεν κάνατε κάτι που να εκθέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα των πολιτών. Θα πρέπει να πούμε το εξής όμως. Υπάρχουν πολλοί πολίτες οι οποίοι είτε λόγω απουσίας είτε για διαφόρους λόγους δεν έχουν λάβει γνώση ακόμα του ότι όφυλαν να υποβάλουν τη δήλωση αυτή προς το κτηματολόγιο. Απέναντι αυτό. Την ένσταση εννοείται, έτσι. Ούτε δήλωση. Και δευτερευόντως και ένσταση. Κατά αυτόν πλέον. Εάν αδρανήσουν μέχρι το τέλος. Εσείς τι προτείνετε ως μέσο προστασίας για να μην χάσουν δικαιώματα τα οποία πιθανότατα έχουν και μπορούν να τα αποδείξουν? Και θα προσθέσω επίσης, μεταξύ των παραλήψεών σας, είναι και το εξής. Κύριε Τζάρο, πρέπει να κρατήσετε αρκετές σημειώσεις και νομίζω θα τεθούν και άλλα ερωτήματα στη συνέχεια. Να κάνω καταρχήν μία διάκριση. Πέραν του κατακαιρματισμού της αρμοδιότητας των διάφορων δημόσιων υπηρεσιών ως προς τη διαχείριση των δημόσιων κτημάτων, μπορεί να παρατηρήσει κανείς μία πολύ σημαντική διάκριση μεταξύ δημοσίων κτημάτων που είναι καταγεγραμμένα σε ειδικούς καταλόγους, είτε είναι εξοπλισμένα με τίτλους κυριότητας, είτε συνοδεύονται από ακράδαντα αποδεικτικά στοιχεία. Τέτοια είναι μεταξύ των άλλων όσα υπάγονται στην κυριότητα και αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο εκπροσωπείται κατά τόπους από την κτηματική υπηρεσία. Η κτηματική υπηρεσία, ναι, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, γνωρίζει με ακρίβεια ποια ακίνητα είναι του δημοσίου.
και τα χαρακτηρίζει μάλιστα δημόσια κτήματα. Χωρίς αυτό βέβαια να συνεπάγεται αποκλεισμό της προβολής δικαιωμάτων και από ιδιώτες όταν έχουν αντιτείλουν αποδεικτικά στοιχεία από και να χρησιμοποιήσουν τον τρόπο της χρησικτησίας, επαναλαμβάνω, ακόμα και για αυτά τα κίνητα. Τα επίμαχα κίνητα τα οποία μας ενδιαφέρουν τώρα δεν υπάγονται δυστυχώς στην κατηγορία αυτή. Υπάγονται πού? Σε ακίνητα, είναι μη καταγεγραμμένα, σε ειδικούς καταλόγους. Δεν συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία. Δεν είναι εξοπλισμένα βεβαίως με τίτλους κυριότητας. Το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο το οποίο επικαλεί τη δεσκή υπηρεσία είναι ποιο? Είναι αεροφωτογραφίες, οι οποίες χρονολογούνται καταρχήν από το 1945 και μία μελέτη, αν έχω πληροφορηθεί σωστά, η οποία ανατέθηκε σε ιδιωτικό γραφείο και δεν έχει επικυρωθεί καν με μία απόφαση αρμοδίου οργάνου. Έστω μία απόφαση της δασικής υπηρεσίας. Αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Και παρά την καλή σας διάθεση, κύριε Τζάβα, εδώ έχετε δημιουργήσει μία αφάνταστη ταλαιπωρία και επαναλαμβάνει κυρίως κινδύνους σε όσους ενδεχομένως είτε τους διαφύγει η διεκδίκηση δική σας, είτε δεν έχουν ακόμα εις γνώση, δεν τελούν εις γνώση, ότι οφείλουν να υποβάλουν είτε αίτηση για τα κινητά τους, είτε ένσταση κατά της διεκδίκησης της δικής σας. Είναι πολύ σημαντικά θέματα τα οποία σε αυτό το επίπεδο πρέπει να λυθούν, γιατί διαφορετικά, επαναλαμβάνω, η κατάργηση δυστυχώς της δεύτερης ανάρτησης που δεν παρέχει τη δυνατότητα άμυνας σε δεύτερο επίπεδο στον φυγόμενο πολίτη, δημιουργεί, επαναλαμβάνω, πολύ μεγάλους κινδύνους. Θα επανέλθω στο επόμενο φαντάζομαι. Ακριβώς, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα πράγματα. Κύριε Τζίτζικα, εσείς είστε οι άνθρωποι οι οποίοι επισκέπτεστε τους χώρους, κάνετε επιτόπιες αυτοψίες. Βλέπετε και εσείς από την πλευρά σας τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν. Θα θέλαμε και τα δικά σας, τις δικές σας θέσεις. Εκπροσωπείτε βεβαίως και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, αλλά και τους τοπογράφους, αλλά και ενδεχομένως και κάποιες συμβουλές που μπορείτε να δώσετε στους ιδιοκτήτες. Ακούστε λίγο, κύριε Λούση. Σε σχέση με τον σχετικό εφησυχασμό που υπήρχε, μια τάση εφησυχασμού, εγώ θεωρώ πως το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο. Εννοείται πριν ξεκινήσουν τα κτηματολόγια, η κατάρτιση των κτηματολογίων. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλο με την, όπως έγινε η προσωρινή ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα μικροπροβλήματα που υπήρχαν μέσα στην πόλη, όπου παράδειγμα μια οικοδομή, ο πίνακας χιλιοστών είχε πάνω από 1000 της χιλής ποσοστά κτλ. Αυτά θα λυθούν εύκολα. Θα έρθω και εγώ στο θέμα των δασικών. Στο 40% των αγροτεμαχίων της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης φαίνεται ότι προκρίθηκε η διεύθυνση δασών είτε σε όλο το αγροτεμάχιο είτε σε τμήμα αυτού. Έρχεται ο πολίτης τώρα και πρέπει να καταθέσει την ένστασή του και πρέπει να αποδείξει με τίτλους είτε ότι το είχε από το 45 τουλάχιστον και πριν, το οποίο είναι δύσκολο, ή να αποδείξει και τεχνικά ότι τότε υπήρχε ανθρωπογενής παρέμβαση στα αγροτεμάχια του. Αυτή τη στιγμή το μόνο όπλο που έχει ως προς αυτό είναι η φωτοερμηνεία. Δηλαδή πρέπει ένας μηχανικός να ελέγξει την αεροφωτογραφία του 1945 και να δει συγχρόνως με μια αυτοψία αν τότε υπήρχε ανθρωπογενής παρέμβαση σε οποιοδήποτε αγροτεμάχιο θεωρείται ότι δεν ήταν δασικό. Βέβαια, το ίδιο θα έπρεπε να κάνει και το δασαρχείο για να δηλώσει αυτά τα αγροτεμάχια ως δικά του και να προκριθεί κάτι την κτηματογράφηση. Κάτι που δεν χρειάστηκε να γίνει από ό,τι όχι, κάτι που κατάλαβα. Δεν έγινε. Έπρεπε να έχει γίνει, αλλά φαίνεται ότι δεν έγινε. Υπάρχει ένα άλλο δεύτερο πρόβλημα, τεχνικό πάλι, το οποίο μπορεί κάποιοι πολίτες να μην το έχουν αντιληφθεί. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος έχει δηλώσει 1000 τετραγωνικά μέτρα αγρό. Και όντως η κτηματογράφηση του δίνει 1000 τετραγωνικά μέτρα αγρό. Πρέπει πολύ καλά να ελέγξει αν ο αγρός που είχε δηλώσει σε σχέση με αυτόν που φαίνεται από άποψη τεταγμένων είναι όντως εκεί. Και τι εννοώ με το εκεί? Ότι μπορεί να είναι να υπάρχει μια χωρική μεταβολή και να είναι 3-4 μέτρα μετακινημένος. Τι πρόβλημα δημιουργεί αυτό? Αν εγώ συνερεύω με τον κύριο Βανσιώτη. Ο κύριο Βανσιώτης έχει ένα γκαράζ, ένα μπάρμπεκιου. Και εμένα μου έχουν μετακινήσει τον αγρό μου 3 μέτρα, αμέσως το μπάρμπεκιου του είναι στη δικιά μου ιδιοκτησία. Άρα ο πολίτης παίρνοντας τα κτηματολογικά στοιχεία έχει να ελέγξει εκτός από ότι δήλωσε αν όντως είναι εκεί κτλ. Έχει να ελέγξει και πού είναι, πώς είναι και ως προς τα δασικά να κοιτάξει σοβαρά την ένστασή του. Να την συνορθώσει όσο καλά γίνεται, να τη συμπληρώσει και με τεχνικά και με νομικά στοιχεία. Να ρωτήσω κάτι. Σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα των αεροφωτογραφιών, οι οποίες είναι από ό,τι λέγεται του 1945, εσείς έχετε άποψη? Ως τοπογράφοι εννοώ, όχι εσείς προσωπικά. Οι τοπογράφοι μηχανικοί, βάσει εκπαιδευτικής δραστηριότητας, μπορούν να κάνουν φωτοερμηνεία.
Δηλαδή, με σοβαρές επιστημονικές τεχνικές μεθόδους, να αποδείξουν τι γινόταν και τι ήτανε το αγροτεμάχιο. Για τις συγκεκριμένες, μπορείτε να μας πείτε. Για ποιες συγκεκριμένες? Αυτές που βάσει αυτών έχουμε τις διεκδικήσεις του δημοσίου. Θα σας δώσω να πω. Αυτό δεν μπορώ να ξέρω. Είναι ανάλογα με τις περιπτώσεις του καθένα συναδέλφου. Γι' αυτό λέω, αν τις έχετε δει. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Κάποιος έχει ένα αγροτεμάχιο. Στο αγροτεμάχιο του υπάρχει, παράδειγμα, ένα όριο, αυτό που λέμε τώρα, ξερολιθιά. Δηλαδή υπάρχουν πέτρες που δείχνουν σαφώς ότι εκεί υπήρχε όριο. Αν, παράδειγμα, αυτή η ίδια ξερολιθιά εμφανίζεται στην αεροφωτογραφία του 1945, σημαίνει ότι εκεί τότε υπήρχε ανθρωπογενής παρέμβαση. Ο άμπελος, τα αμπέλια, εμφανίζονται σαν αμπέλια. Φαίνονται. Δηλαδή, το μοναδικό όπλο αυτή τη στιγμή που υπάρχει έναντι της διεκδίκησης των δασών, ναι, είναι, πιστεύουμε, η φωτοερμηνεία. Συν βέβαια ότι υπάρχει το τότε κτηματολόγιο των δραγατικών που λέμε, όλα αυτά είναι επίσης στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν. Λέω, αν κάποιοι από εσάς, κάποιος συνάδελφός σας ή εσείς ενδεχομένως, έχετε εικόνα για τις συγκεκριμένες φωτογραφίες και έχουμε. Και έχετε εντοπίσει κάποια λάθη σε εισαγωγικά που έχουν γίνει. Δηλαδή, κάποια αεροφωτογραφία η οποία έδειχνε άμπελο, όπως λέτε εσείς, παρόλα αυτά να έχει χαρακτηριστεί δασική έκταση. Ακριβώς. Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο να κάνει ενστάσεις και να κάνει τις φωτοερμηνείες, γιατί υπάρχουν όντως πολλές περιπτώσεις στις οποίες η φωτοερμηνεία έδειξε ότι τότε στο χωράφι υπήρχε ανθρωπογενής παρέμβαση, δηλαδή καλλιεργούταν. Κύριε Βαντζιώτη, θα ήθελα να μας... Σε ποσοστό, συγγνώμη, σε ποσοστό γύρω στις 3, στις 5, με 4, είναι πολύ στις 5 σημαντικό συμβαίνει αυτό, ακριβώς. Κύριε Βαντζιώτη, θα ήθελα να μας καταθέσετε και εσείς τις δικές σας εμπειρίες και τις δικές σας γνώσεις επί του θέματος. Έχετε ασχοληθεί εντονότατα από ό,τι αντιλήφθηκα και προηγουμένως και είπατε κάτι στο διάλειμμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αν τελικά το κράτος είναι η καλή μητέρα των πολιτών ή η κακή μητριά. Και αυτό είναι ένα ερωτηματικό που νομίζω τα τελευταία χρόνια το νιώθουμε πάρα πολύ έντονα όλοι μας. Καταρχάς, κύριε Λούσιου, να σας καλησπερίσω. Να ευχαριστήσω και τους κυρίους που ευχαριστάμεθα όλοι εδώ. Θέλω να δώσω κάποια ευχαριστήρια πριν ξεκινήσουμε την όλη μας συζήτηση. Τα πρώτα θα είναι στο σταθμό σας που μας δίνει το βήμα και τη δυνατότητα να μας παρακολουθήσουν όλοι οι συμπολίτες μας και να ενημερωθούν καταλλήλως. Την κυρία Γενική Γραμματέα και τον κύριο Δήμαρχο, διότι κάναν τις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να βρεθούν οι φορείς για να επιληθεί το πρόβλημα και υπό την κάλυψη αυτών, ως οφείλουν, να το τονίσουμε. Και να μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε τους κυρίους και τις κυρίες που εργάστηκαν στο κτηματολόγιο όλες αυτές τις ημέρες, που έβαλαν τεράστιες προσπάθειες μέχρι και προχθές που δόθηκε η παράταση των 15 ημερών, ούτως ώστε να καλύψουν και το άγχος και διαδικαστικά και τα έγγραφα των συμπολιτών μας. Τώρα για να γυρίσουμε πάλι στο θέμα μας, όπως και προηγουμένως προαναφέρθηκε, νομίζω ότι είναι αστείο να ασχολούμαστε με μία φωτογραφία του 1945 με ό,τι δυνατότητες υπήρχαν με τα μέσα εκείνης της εποχής. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο ότι είναι δύο ειδών οι αεροφωτογραφίες, αυτές που δίνει η ΓΙΣ, η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Είναι αυτές που είναι τυπωμένες σε χαρτί και είναι οι 190 και οι 6.380, η μια του 1945 και η άλλη του 1960, σε κλίμακα 1 προς 30.000. Και είναι και οι ψηφιακές που μιλάμε για την 083 και 084 του 1945, καθώς και την 79.308 του 1960. Αυτά γιατί τα λέω. Κλήθηκαν όλοι οι πολίτες ή μάλλον παρέλαβαν έναν φάκελο από την κτηματολόγιον ΑΕ, μέσα στον οποίο βλέπαν ότι η περιουσία τους δεν τους ανήκει. Τους λένε βάσει μιας φωτογραφίας. Η διαδικασία, όπως σου λέει κάποιος, δεν είναι δικό σου το χωράφι, γιατί είναι δικό μου με τα χαρτιά. Πηγαίναν, απευθυνόταν στο δασαρχείο και λέγανε, παιδιά, μας δείχνετε τη φωτογραφία. Όχι, είναι διαβαθμισμένη. Είναι εδώ δεν και είχαν νομική. Την ευκαιρία, δηλαδή, οι δεν πολίτες, τη δυνατότητα, δυνατότητα να δουν την ίδια τη φωτογραφία. Και, το εξής, και τεχνικά δεν υπήρχε το εξής τραγελαφικό, ότι και αυτό που είπε ο κ. Ζήτσικας, ότι στον κώδικα πρόσβασης στα κρατικά έγγραφα, δυστυχώς, το κράτος δεν έχει την ίδια υποχρέωση όπως ο απλός πολίτης. Εξαιρείται. Δηλαδή, εάν θέλω σου δείχνω.
Οπότε έρχομαι σε αυτό που προανέφερε ο κύριος Τζάρος και ως προς το μαχητό που είπε. Είναι διαφορετικό να μάχεσαι σε πεδιάδα από το να πας να καταλάβεις το ύψωμα. Αυτή τη στιγμή η πολιτεία είναι στο ύψωμα και προσπαθεί ο κάθε πολίτης να πάει να το καταλάβει ως προς το μαχητό, για να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις. Εδώ ερχόμαστε να λογαριαστούμε με το κράτος, με την πολιτεία, και δεν είμαστε ούτε ξένοι ως προς το κράτος. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουν την περιουσία τους είναι Έλληνες πολίτες, γεννήσαν παιδιά, τα στείλαν στρατιώτες, κάναν μητέρες. Και αυτό το λέω γιατί έχει σημασία στα προαναφερθέντα που είπατε ως προς το καλή μητέρα ή κακή μητριά. Ζήτησε και είπε όταν ήρθε στο κτηματολόγιο στις 11/9/2013 στο Κοβεδάριο, είπε ο κύριος πρόεδρος της κτηματολόγιων ΑΕ ότι βασιστήκαν και στην αρχή ελέγχουν νομιμότητας των τίτλων. Είναι κατανοητό νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο που υποτίθεται ήλεγξαν εάν οι τίτλοι που προσκομιστήκαν και κατέβαλε ο καθένας αναδικαίωμα 35 ευρώ, δηλαδή πήραμε τα χρήματα και μετά είπαμε ξέρετε δεν είναι δικό σας. Για να βάλουμε πάλι σε μία βάση πώς συζητάμε και με ποια αντιμετώπιση του πολίτη. Και δεν ήταν και τα μοναδικά έξοδα που κλείθηκαν να αντιμετωπίσουν. Όταν κατεβαίνεις στο λογαριαστής, το πρώτο που κάνεις, νομίζω οποιοδήποτε, παίρνεις τα στοιχεία σου, τις αποδείξεις, τα χαρτιά σου και λες ότι ναι, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ. Ήρθε η πολιτεία αυτή τη στιγμή και λέει ότι δεν είναι δικά σας από τη στιγμή που υπάρχει ένας πίνακας κτημάτων της περιφέρειας Κοζάνης και αφορά χρονολογίες 1927, σημειώστε το, μέχρι 1949. Υπάρχει ο φορολογικός κατάλογος που βρίσκεται το οξύμορο αυτό από την παλαιά αγροφυλακή που κατεργήθηκε και πέρασε από χίλια μύρια κύματα και παραδόθηκε τώρα στο ίδιο το δασαρχείο ο φορολογικός κατάλογος του 1955-1956 και αφορά τα δραγατικά, δηλαδή τις καταβολές που πλήρωνε ο κάθε ιδιοκτήτης στην αγροφυλακή ή πριν στην περιφέρεια, όπως είπαμε, στον πίνακα κτημάτων, για την συντήρηση των αγροφυλάκων, τους δραγάτιδες, εξού και τα δραγατικά. Και έχουμε ακόμη και το βιβλίο απόσταξης στέμφυλων, το οποίο πάλι βρίσκεται εκεί, και τι είναι αυτό για να είναι κατανοητό στους τηλεθεατές μας, είναι... Μάλλον επειδή εμείς είμαστε οι νέες χώρες και μετά την απελευθέρωση του 1912 όπως γνωρίζουμε και το άγωνο της περιοχής, η ίδια η πολιτεία έδωσε κάποια κίνητρα στους εδώ κατοίκους, ένα όπως γνωρίζουμε Σιάτιστα και Καστοριά για την επεξεργασία της Γούνας και ένα τη δυνατότητα απόσταξης ούτως ώστε να μπορούν να πορίζονται για να ορθοποδήσουν οικονομικά. Η αγροφυλακή λοιπόν, εκτός του ότι εισέπρατε δραγατικά, εξέδιδε κατόπιν αυτοψίας αγροφύλακα στον αγρό ο οποίος ελέγεται ότι είναι άμπελος, ότι δύναται να παράξει μία αλφα ποσότητα ινοπνεύματος και περνούσε από το τελωνείο με όλες τις διαδικασίες. Ερχόμαστε εδώ λοιπόν και λέμε... Όλα αυτά είναι αποδεικτικά στοιχεία... Αυτά είναι, μισό λεπτάκι, αυτά είναι υπηρεσίες και θα συνεχίσω και μάλιστα. Οι οποίες είναι κρατικές, ούτε ιδιωτικές είναι, ούτε οτιδήποτε. Έχουμε τη ΔΕΗ που απολωτρίωσε τμήματα ή μάλλον έχει δουλεία, οι κύριοι νομικοί τα γνωρίζουν καλύτερα, ως προς την τοποθέτηση των πυλώνων που μεταφέρουν την ηλεκτρική ενέργεια στη Νότια Ελλάδα. Έχουμε τις βεβαιώσεις για να προχωράμε λίγο και την κουβέντα, υπάρχει είναι μια σειρά υπηρεσιών. Έχουμε τον αγωγό καυσίμων, των ενόπλων δυνάμεων, που αναγνωρίζει τον κάθε ιδιώτη. Έχουμε τον ΟΓΑ, ο οποίος απέδιδε τα πριμ στους αγρότες. Έρχεται λοιπόν σήμερα η πολιτεία και ακυρώνει όλα αυτά. Και λέω, μας λέτε. Δεν τους ξέρω όλους αυτούς. Και λέω, πώς είναι δυνατόν και μέχρι τώρα, γιατί δεν έκανε το δασαρχείο ασφαλιστικά, να σας πω δύο μεγάλα πράγματα. Με τα πολεμικά, υφίστατο δασοφύλακες, υφίσταντο, ο πρώτος ήταν ο Χαλβατζής Νικόλος και ήταν μόνο για το δάσος του Κουρί και κατόπιν άλλοι δύο, ήταν ο Μπιμπύρης ο Κωνσταντίνος και ο Γκυθώνας ο Γεώργιος. Αυτό είναι πολύ εύκολο να αποδειχθεί. Πώς ήταν δυνατόν να ανέχεται το δασαρχείο
να υφίσταται αγροφυλακή και να εισπράττει επικαταπατημένων εδαφών, αφού ήταν μετέπειτα το 1945. Δεν είναι βέβαια το μοναδικό παράλογο του ελληνικού κράτους και δεύτερο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Πώς είναι δυνατόν επί δημαρχίας του κυρίου Παγούνη να ανέχθηκε το δασαρχείο να διανυχθούν εκατοντάδες χιλιόμετρα δρόμων αγροτικών επικαταπατημένων εκτάσεων. Δεν του σταμάτησε ένας. Είναι δυνατόν αυτά να συμβαίνουν? Και έρχεται αυτή τη στιγμή και λέει ότι stop, όλοι εσείς δεν αναγνωρίζεστε και σταματάτε. Πώς είναι δυνατόν οι τράπεζες να δανειοδοτούν σε καταπατημένα εδάφη αγοραστές, ούτως ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν αυτή την περιουσία? Ερχόμαστε λοιπόν σε σοβαρά θέματα. Δεν αναφέρομαι στην φοβερή οικονομική βλάβη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί να σας πω κάτι. Έχουν όλοι οικονομικές δυσχέρειες. Να τονίσουμε ότι σήμερα κάποιος που θέλει να εκποιήσει το χωράφι του για να πάει να πληρώσει το ίδιο το κράτος την εφορία, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, διότι το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο είναι χαρακτηρισμένο από το κράτος. Μία άνω τελεία, γιατί είναι και πολλά τα ζητήματα που θέσατε, κύριε Βαντζιώτη. Θα πρέπει να περάσουμε και σε διαφημίσεις, αλλά να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Λιόντα αλλά και στον κύριο Τζάρο να μπορέσουν να απαντήσουν σε κάποια από τα ζητήματα που τέθηκαν, που βεβαίως είναι πάρα πολλά και πολύ κρίσιμα για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ταλανίζονται από αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ιδιοκτησία τους, την οποία βλέπουν ούτε λίγο ούτε πολύ να έρχεται μία μέρα το κράτος, να έρχεται μία μέρα η πολιτεία και να προσπαθεί να την αφαιρέσει από τους ίδιους. Βεβαίως και από την άλλη πλευρά μπορούμε να πούμε ότι προφανώς και υπάρχουν και κάποιοι μέσα σε αυτούς που δεν είναι νόμιμοι κύριοι των εκτάσεων αυτών και αυτή είναι μια παράμετρος η οποία θα πρέπει να εξεταστεί. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Πολλά και κρίσιμα τα ερωτήματα που τέθηκαν σε σχέση με την κατάρτιση του κτηματολογίου, που αφορά βεβαίως σε αυτή τη φάση για την περιοχή της Κοζάνης. Στη συνέχεια όμως, όλοι οι ιδιοκτήτες γης όλης της Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει τουλάχιστον να προετοιμάζονται για να ζήσουν ακριβώς την ίδια αυτή διαδικασία, η οποία και επώδυνη είναι και επίπονη, αλλά και κοστοβόρα. Κυρία Λιόντα, πάρα πολλά τα ζητήματα που τέθηκαν. Κάποια από αυτά αφορά και στην κατάργηση της Β' ανάρτησης, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό που έθεσε ο κύριος Τσιότσιας, έτσι ώστε να έχουν και μια δεύτερη ευκαιρία οι πολίτες να διαπιστώσουν το τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά και το τι μπορούν να κάνουν από εκεί και στο εξής. Και από την άλλη, όλα αυτά τα οποία ζητήματα θέτουν στη γωνία τον πολίτη. Αυτό αντιλήφθηκα ακούγοντας προηγουμένως όλους τους ομιλητές. Και τελικά, ναι, καλείται να αποδείξει ο κάθε ιδιοκτήτης γης ότι δεν είναι ελέφαντας. Καταρχήν να πούμε ότι όσο και να παρατείνουμε μια προθεσμία, το πρόβλημά μας το έχουμε. Δηλαδή και να επαναλάβουμε την ανάρτηση, πάλι θα υπάρχει θέμα. Από ό,τι αναφέρθηκε και Βαντζιώτης, συγγνώμη. Δεν συγκρατώ ονόματα. Καθόλου. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν. Ότι υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν. Αλλά δεν αναγνωρίζονται, είπε ο κύριος Βαντζιώτης. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον. Νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα εκτιμηθούν. Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν, αλλά δυστυχώς δεν ήταν συστηματικά καταγεγραμμένα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα που έρχεται τώρα στο κλιματολόγιο. Συστηματικά καταγράφονται κάποια πράγματα, προκύπτουν προβλήματα σαφώς σε περιοχές, γιατί υπήρχαν προβλήματα που χρόνιζαν. Τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να προσκομιστούν όλα τα στοιχεία, τα οποία οι επιτροπές ενστάσεων θα τα κρίνουν. Ως προς το διοικητικό, επιμένω, το ανέφερε και ο κ. Διάλος πιο μπροστά, ότι το διοικητικό θα κριθεί αυτή τη στιγμή και όχι αν είναι δασική μια έκθεση ή δεν είναι δασική. Και όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν προκειμένου οι επιτροπές να αποφανθούν αν τελικά είναι ο ιδιώτης ή το δημόσιο ο δικαιούχος. Τώρα, όλα αυτά και ο χαρακτηρισμός της έκτασης παίζει ρόλο, έτσι είναι, δεν είναι? Ο χαρακτηρισμός της έκτασης βοήθησε για τη δήλωση και θεωρήθηκε η δήλωση, λήφθηκε υπόψη ότι αυτό ισχύει. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν μπήκαμε στη διαδικασία να αμφισβητήσουμε το χαρακτηρισμό υπηρεσίες του κτηματολογίου. Δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει διαδικασία σύνταξης του δασικού χάρτη, την οποία τη γνωρίζετε καλύτερα.
Αυτό δηλώθηκε, με βάση το χαρακτήρα αυτό λοιπόν, θεωρήθηκε ότι ισχύει ο χαρακτήρας, άρα προκρίθηκε το δημόσιο, εκτός αν είχε ο πολίτης... Δεν είναι λιγάκι συγκεκριμένη... αυτό, κυρία Λιόντα, όμως. Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε αυτό, τι ακριβώς εννοώ. Αυτό δεν είναι θέμα δικαίες, είναι θέμα ίσως ότι θα έπρεπε να γίνει πιο συντονισμένα η όλη διαδικασία δασικού χάρτη και κτηματογράφησης. Και ίσως να έχει προηγηθεί. Αυτό που είπε και ο κύριος Σε κάθε περίπτωση. Να έχει προηγηθεί και να έχει προηγηθεί. Αν δεν βλέπουμε το ακίνητό μας, πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε και να βλέπαμε μια έκθεση η οποία θα ήταν χαρακτηρισμένη δασική. Αν δεν μπορώ να αναγνωρίσω, δεν οριοθετείται το ακίνητό μου στα προσωρινά, όπως οριοθετείται στα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα της ανάρτησης, δεν θα μπορούσα, δεν θα ήμουν πάντοτε σε θέση να καταλάβω αν το ακίνητό μου είναι εντός της δασικής έκθεσης ή δεν είναι. Συνήθως η δασική. Αναγνωρίζονται όταν γνωρίζω ότι είναι περιοχές όπως η Κηφισιά, είναι περιοχές οι οποίες ξέρω ότι γύρω-γύρω έχω δασική έκταση. Τότε μπορώ να αναγνωρίσω το οικόπεδό μου και να πω ότι πράγματι δεν είναι δασικό ή δεν είναι. Αν δεν έχω κτηματολογικό διάγραμμα σε περιοχές αγροτικές, δεν μπορώ να αναγνωρίσω ποιο ακίνητο τελικά είναι εντός της δασικής έκτασης. Άρα θα έπρεπε ίσως να είχαμε συντονιστεί καλύτερα και να είχαμε μια διαδικασία η οποία να ήταν λιγότερο κοστοβόρα για τον πολίτη προφανώς και πιο σύντομη. Πάνω σε κάθε περίπτωση η παράτηση των προθεσμιών δεν βοηθάει σε τίποτα. Δηλαδή και στα 10 χρόνια που από την έναρξη του κτηματολογίου που αναφερθήκατε, που γίναν 12, δεν θα βοηθούσε σε τίποτα. Πάλι τελευταία στιγμή θα τα αφήναμε. Πάλι τα προβλήματα που τα έχουμε τόσα χρόνια θα τα λύναμε την τελευταία στιγμή. Εγώ δεν διαφωνήσω μαζί σας, αλλά σκεφτείτε τώρα ότι εγώ που έχω ένα χωράφι σε κάποια περιοχή, δεν φαντάζομαι ότι θα έρθει αύριο το κράτος και θα μου πει ότι δεν είναι δικό σου. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει το κακό. Ναι, και όμως υπάρχει το κράτος το οποίο καταρχήν όλοι θέλουμε να διασφαλιστεί. Γιατί τόση ώρα συζητάμε και δεν συζητάμε για τα άλλα θέματα που ανέκυψαν από την ανάρτηση. Πραγματικά που ανακύπτουν και άλλα θέματα. Ανακύψαν και άλλα θέματα από την ανάρτηση. Δεν είναι μόνο το δασαρχείο. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Μεταξύ ιδιωτών, αντιδικής κλπ. Με το Δήμο ενδεχομένως, ίσως με τη Δημοτική Υπηρεσία. Μικροθέματα βέβαια, αλλά πάλι αναδείχθηκαν και αυτά με την ανάρτηση και θα επιληθούν σε έναν βαθμό. Ο στόχος όλων μας είναι να διασφαλιστεί η δημόσια περιουσία. Προφανώς να διασφαλιστεί από τους καταπατητές, όλων μας, του κάθε πολίτη δηλαδή, δεν είναι μόνο των υπηρεσιών. Φυσικά να μην γίνει εις βάρος του καλόπιστου, ο οποίος καλλιεργούσε το χωράφι του από χρόνια, το είχε από τον πατέρα του. Φυσικά να μην γίνει εις βάρος αυτού. Και υπάρχουν έγγραφα τα οποία μπορούν να αποδείξουν ότι και θα συνεκτιμηθούν από τις επιτροπές αυτά τα έγγραφα και, πόσο μάλλον και για διεύθυνση δασών φαντάζομαι ότι δεν θα προχωρήσει σε διαδικασίες, στις περιπτώσεις που αποδεικνύει ο πολίτης ότι αυτό ήταν αμπέλι ή οτιδήποτε άλλο. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα, κυρία Λιόντα, και με το δεδομένο ότι εντάξει, οι κάτοικοι της Κοζάνης εδώ και οι ιδιοκτήτες γης στην Κοζάνη μπορούν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, και να το επαναλάβουμε καλό θα είναι, να κάνουν τις ενστάσεις τους, ας ελέγξουν και αυτοί εκ νέου τις ιδιοκτησίες τους και τι έχει αναρτηθεί στο κτηματολόγιο, και μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα επαναλάβω ότι μπορούν να κατατεθούν και νέες ενστάσεις. Αλλά επειδή μας παρακολουθεί ενδεχομένως κόσμος ο οποίος μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία του κτηματολογίου σε άλλες περιοχές δηλαδή. Τι θα λέγατε σε αυτούς τους ανθρώπους? Ίσως να μπορέσουμε να προλάβουμε και κάποια ζητήματα. Ναι. Καταρχήν το γεγονός ότι πλέον τώρα έχουμε έγχρωμο αυτό το χάρτη, το οποίο είναι και κόστος. Δηλαδή το βάλαμε σε αυτή τη διαδικασία της νέας γενιάς κτηματογράφησης και δεν το έχουμε στα παλιά προγράμματα, είναι για να αναγνωρίσουν τα όρια. Βάλαμε τις συντεταγμένες ώστε σε περιοχές που δεν υπάρχουν όρια να μπορούν να καταλάβουν, δηλαδή σε περιπτώσεις που δεν αναγνωρίζουν φυσικά όρια. Στον ορθοφωτοχάρτη, στην αρεφωτογραφία αυτή που βλέπουν, στο απόσπασμα που πήρανε και δεν καταλαβαίνουν αν το χωράφι τους είναι στη σωστή θέση, πράγματι θα πρέπει να προσέξουν σε κάποιον ειδικό με βάση τις συντεταγμένες, γι' αυτό τις δώσαμε, για να είναι σίγουροι ότι είναι στη σωστή θέση το ακίνητό τους και όχι μετακινημένο κατά 3 και 5 μέτρα. Όταν δεν υπάρχουν φυσικά όρια και δεν μπορεί κανείς να δέσει το παζλ των ακινήτων, προφανώς μπορεί να γίνουν και λάθη. Τώρα, το άλλο πρέπει να δει τυχόν παρατηρήσεις.
πρέπει, αν υπάρχουν χιλιοστά που υπερβαίνουν κλπ. Τώρα, οτιδήποτε άλλες παρατηρήσεις που αφορούν ότι δεν έχει προσκομιστεί το πιστοποιητικό μεταγραφής, αυτό δεν χρειάζεται να γίνει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι τις 26/8 του 2014. Είναι συμπληρωματικά στοιχεία, είναι πρόδειλα σφάλματα, ακόμα και στα πρόδειλα σφάλματα. Αυτά δεν χρειάζεται να έρθουν τώρα μέχρι τις 15 Νοεμβρίου και να συνοστίζονται με τους υπόλοιπους που έχουν σοβαρότερα θέματα. Από εκεί και πέρα. Αντώ, είπατε ότι δεν υπάρχει πλέον και ο συνωστισμός και αυτό καλό θα είναι να το πούμε. Ναι. Ίσως φοβάται ο κόσμος ότι θα αντιμετωπίσει αυτό που αντιμετώπισε και το πρώτο διάστημα και δεν έρχεται. Ναι. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εμείς θέλουμε να κατατεθούν οι αντιρρήσεις. Δεν θέλουμε στην ουσία να σταματήσουμε τη διαδικασία χωρίς να έχουν κατατεθεί αντιρρήσεις. Γιατί αυτό είναι ο σκοπός της ανάρτησης. Να ξεκαθαρίσει. Ναι, να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία, τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και οι πίνακες και να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους. Σε περίπτωση τώρα που οι φορείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο να βοηθήσουν, στο να πάρει ένα στοιχείο, ένα πιστοποιητικό, κάτι που θα χρειαστεί ο πολίτης. Προφανώς υπάρχει και διαδικασία συμπληρωματικά της ένστασής του. Δηλαδή μέχρι 15 Νοεμβρίου να υποβάλει την ένστασή του και στη συνέχεια να προσκομίσει και κάποιο στοιχείο που αδυνατεί η υπηρεσία. Φυσικά όμως να μας προσκομίσει και μία αίτηση που να δείχνει ότι έκανε το συγκεκριμένο αίτημα σε μία δημόσια υπηρεσία η οποία δεν μπόρεσε ακόμα να του δώσει το στοιχείο. Πάντως είναι. Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου είναι και η καταληκτική ημερομηνία. Μετά από εκεί πέρα δεν μπορεί να γίνει τίποτα, έτσι. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Σε κάθε περίπτωση, εμείς από αυτό που βλέπουμε είναι ότι εφόσον αρχίζει, όπως σας είπα αρχικά, να κάνει κοιλιά το πράγμα, δεν έχουμε τη βεβαιότητα ότι πάλι δεν θα, και σε μια άλλη παράταση πάλι δεν θα συνδοσιστούν. Εννοώ ότι εφόσον εξεταστούν στη συνέχεια οι ενστάσεις, δεν θα υπάρχει δεύτερη φάση. Οι ενστάσεις, καταρχήν, κατά τη διαδικασία των ενστάσεων, μπορούν οι πολίτες να προσκομίσουν και εκεί στις επιτροπές τα επιπλέον στοιχεία. Γίνεται ένα υπόμνημα από το Γραφείο Κτηματογράφησης, εισηγείται δηλαδή προς την Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση όμως την Επιτροπή, που είναι ανεξάρτητη, δεν λαμβάνει οδηγίες, αν το πούμε, ούτε από εμάς, ούτε από το Δασαρχείο, ούτε από καμιά άλλη υπηρεσία. Είναι ανεξάρτητη Επιτροπή. Μπορεί να προσκομίσει και το επιπλέον αυτό στοιχείο. Μπορεί να παρίσταται είτε με τον τεχνικό του σύμβουλο, είτε με τον δικηγόρο του, είτε και μόνος του, να παρίσταται εκεί και να υποστηρίξει την έστασή του. Δεν ξέρω αν θέλετε να θέσετε κάποια ζητήματα. Ο πολίτης πρέπει να καταλάβει ότι μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου είναι η τελική του ευκαιρία, δεν υπάρχει άλλη, να κάνει οποιαδήποτε ένσταση για να διεκδικήσει τα της ιδιοκτησίας του. Αν φυσικά έχει πρόβλημα. Μετά, η διαδικασία των ενστάσεων θα συγκροτηθούν για τη ΔΚ Κοζάνης 12 επιτροπές ενστάσεων. Ποιοι μετέχουν στην επιτροπή είναι τριμελείς και προεδρεύει ένας πρόεδρος δικαστηρίου. Είναι ένας από το Σύλλογο Δικηγόρων και ένας από το Σύλλογο Τοπογράφων Μηχανικών. Δεν έχει σχέση όντως με το κτηματολόγιο, δεν έχει σχέση, είναι ανεξάρτητη επιτροπή με το Δασαρχείο. Εγώ ξαναλέω ότι πρέπει να γίνει σαφές ότι ο πολίτης μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πρέπει να καταθέσει την ένστασή του. Και μετά αυτή να τη συμπληρώσει, είτε μέχρι τις 15, είτε και μετά, με τα οποιαδήποτε νομικά ή τεχνικά στοιχεία. Δεν ξέρω αν θέλετε να θέσετε. Αυτό είναι το σημαντικό. Λίγο σύντομα. Παρακάμψατε κύριε, το θέμα της προθεσμίας. Πρώτον, το ότι πρέπει να είναι ενιαία η προθεσμία και για το πριν το 2006 και μετά. Δηλαδή, να επισημάνουμε ότι είναι μόλις 5 έτη η προθεσμία για την Κοζένη. Εάν δηλαδή τελεσυνδικήσει διοικητικά, θα το έχει υπόψη σας, φαντάζομαι. Ναι, βεβαίως. Μετά δηλαδή το 2015, δηλαδή, μετά το 2015, όταν κλείσει χρόνια. Το ναι, ναι, ναι. 5 χρόνια. Και αν παρέλθει η πενταετία, και είναι δηλωμένη η δασική υπηρεσία, εσφαλμένα, ή κάποιος άλλος φορέας του δημοσίου, ο ιδιοκτήτης θα απολέσει το ακίνητό του. Πρέπει αυτό να το στείλουμε σαν μήνυμα στους ενδιαφερομένους, ότι να ενδιαφερθούν να ασκήσουν όλα τα ένδικα μέσα. Αλλά η προθεσμία, πιστέψτε με, είναι τόσο σύντομη. Στατιστικά θα σας αναφέρω ότι σε περιοχές όπου έχουν κλείσει τα κτηματολόγια, η 12ετία πάει να εξαντληθεί. Και ένα μεγάλο ποσοστό, τολμώ να πω ότι περισσότερο από το ίμιση των ακινήτων, για όσα ακίνητα δεν χρειάστηκε να γίνουν εκποιητικές πράξεις, έχουν πρόβλημα. Και οι ιδιοκτήτες τους δεν γνωρίζουν το θέμα αυτό και πολύ περισσότερο αγνοούν του ότι εάν δεν ασκήσουν αγωγή στα πολιτικά δικαστήρια, κινδυνεύουν
επαναλαμβάνω, να χάσουν τα κινητά τους και να περιέλθουν αυτά στην ιδιοκτησία, στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και εν πάση περιπτώσει, δεν δέχομαι το επιχείρημά σας ότι τελευταία στιγμή θα ενεργοποιηθεί κάποιος. Υπάρχουν προθεσμίες δημοσίου δικαίου, οι οποίες θα πρέπει και για το δημόσιο επιτέλους να εφαρμοστούν. Δηλαδή, όταν η παραγραφή είναι 20ετής, για κάθε περίπτωση διεκδίκησε κινήτου, δεν μπορεί να περιορίζεται για το κτηματολόγιο 12 έτη στα παλιά θέματα, τις παλιές περιοχές, και σε 5 μόλις τις καινούργιες. Θα πρέπει να εξομοιωθεί. Η πρόταση δική μας είναι, με όση σαφήνεια και κατηγορηματικότητα μπορώ την διατυπώνω, θα πρέπει μία προθεσμία ενιαία 20ετής, όπως ισχύει για όλα τα ακίνητα, αρχής γενομένης από το κλείσιμο του κτηματολογίου. Επαναλαμβάνω, δεν έχει γίνει συνείδηση ακόμα στον κόσμο ότι εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή, κινδυνεύει να χάσει το ακίνητό του. Και φαντάζομαι δεν είναι στις προθέσεις κανενός ούτε του κτηματολογίου να συμβεί κάτι τέτοιο. Από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι θα παρακαλέσω δεν το πάνω σε αυτό να δείξετε ευαισθησία. Φυσικά. Παράταση της προθεσμίας και μία. Να το μεταφέρουμε ως εκπρόσωπο της κτηματολογίου. Νόμος είναι βέβαια αυτός, και μάλιστα πρόσφατος. Δεν είναι πολιτείας, δεν είναι θέμα της εκπρόσωπος. Ο Τζάρο, ο οποίος θα μπορέσει να μας απαντήσει στα περισσότερα ζητήματα. Να επισημάνω μόνο, κύριε Λούσιο, ότι η προθεσμία παλιά ήταν 8ετής. Παρατάθηκε 2 φορές. Έγινε 10ετής. Και ακολούθως με το 44% στα παλιά προγράμματα. Δεν αρκεί. Στα πιλωτικά προγράμματα. Βεβαίω, δεν αρκεί. Να πούμε ένα παράγοντα. Στα πιλωτικά προγράμματα ο αριθμός των αγνώστων ήταν πολύ μεγαλύτερος. Τώρα έχουμε πολύ μικρό αριθμό αγνώστων. Γιατί ο κόσμος κινητοποιήθηκε, οι δημόσιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν, οι φορείς κινητοποιήθηκαν. Έχουμε μια τεράστια διαφορά. Κάναμε ένα άλμα όλοι μας. Όχι μόνο το κτηματολόγιο, και οι πολίτες και όλοι. Συμμετείχαν στη διαδικασία και πολύ καλά κάνανε. Και γι' αυτό εκτιμήσαμε ότι σαφώς είναι μικρότερος ο χρόνος από ότι θα έπρεπε να είναι στα πιλωτικά προγράμματα. Από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε ότι όσο παρατείνεται αυτή η προθεσμία, υπάρχει η αβεβαιότητα των επενδύσεων, των ακινήτων. Μην ξεχνάμε ότι... Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Οι συναλλαγές γίνονται μετά το κλείσιμο. Κατά τρόπο βεβαιότατο. Απλώς δεν υπάρχει καμία αναστολή. Καμία ανάσχεση στην πορεία των συναλλαγών. Πάντως, κύριε Τσιόκη, σίγουρα η κυρία Λιόντα δεν είναι η αρμόδια να μας απαντήσει. Είναι εκπρόσωπος και μπορεί να μεταφέρει την πρόταση από την μεταφέρω και τα επιχειρήματά μας. Ας δώσουμε όμως το λόγο και στον κύριο Τζάρο. Νομίζω θα μπορέσουμε να ακούσουμε περισσότερα πράγματα. Κύριε Τζάρο, κρατήσατε τις σημειώσεις σας, πάρα πολλά τα ζητήματα. Βλέπουμε ότι δυστυχώς το παιχνίδι είναι στημένο εναντίον του πολίτη και όχι υπέρ του πολίτη. Όση καλή πρόθεση και καλή διάθεση, την οποία βεβαίως είπατε και εσείς ότι υπάρχει από την πλευρά της πολιτείας, αλλά βλέπουμε ότι τα γεγονότα δεν ευνοούν. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις αιτιάσεις που τέθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη και το χαρακτήρα της συζήτησης. Είναι προφανές ότι το θέμα, όπως τονίστηκε, έχει και νομικές και τεχνικές πτυχές. Σαφώς όμως ο χαρακτήρας της συζήτησής μας είναι ενημερωτικός των πολιτών. Εμείς δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε κανένα όργανο. Η ανάδειξη των προβλημάτων, πρώτη επισήμαση, τόνισε την αναγκαιότητα του κτηματολογίου. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι οι δασικές υπηρεσίες είναι τμήμα της δημόσιας διοίκησης και η δημόσια διοίκηση, όπως γνωρίζετε, είναι ο εκτελεστικός βρακείωνας του κράτους. Υλοποιεί κυβερνητική πολιτική στην ουσία. Δεν είναι ο κακός της υπόθεσης, όπως τονίσετε. Αυτό θα βγει στο τέλος ως συμπέρασμα, κύριε Τζάρο. Αποτέχουμε την έκφρασή σας την προηγούμενη. Θα τονίσω τον διτό χαρακτήρα. Σαφώς δεν είναι δικαίωμα και δεν είναι ο ρόλος να σφετηρίζεται ιδιωτική ατομική περιουσία, η οποία είναι κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα, αλλά είναι και συνταγματική επιταγή να προασπίζει τη δημόσια περιουσία και το περιβάλλον. Ένας κατεξοχήν στόχος του κτηματολογίου είναι και η προάσπιση του περιβάλλοντος και οι δασικές υπηρεσίες παίζουν ρόλο σε αυτό. Τα ερωτήματα όμως νομίζω του κυρίου Βαντσιώτη ήταν αρκετά εύστοχα σε σχέση και με το γιατί δεν διεκδικήθηκε όλη αυτή η περιουσία όλα τα προηγούμενα χρόνια και σε σχέση με το γιατί δεν αναγνωρίστηκαν
τα όποια στοιχεία από όποιες κρατικές υπηρεσίες υπήρχαν, αλλά και γιατί έγιναν και κάποια έργα από την ίδια την πολιτεία για να ευνοήσουν τους ιδιώτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή θεωρούνται καταπατητές. Θα σας απαντήσω. Ήθελα να θέσω λοιπόν το ρόλο να είναι κατανοητός της δασικής υπηρεσίας. Επίσης, δεν αποδέχομαι ότι η δασική υπηρεσία λειτουργήσε μέχρι τώρα πρόχειρα, με μια πρόχειρη εκτίμηση μιας αεροφωτογραφίας κτλ. Λειτουργήσε συντονισμένα, εμπεριστατωμένα. Δεν το λέω αυτό για λόγους συναδελφικής αλληλεγγύης. Ακόμα και τώρα, μετά την κατάθεση της δήλωσης και με τις συστάσεις που έρχονται, κάνει αυτοψίες, μελετάει όλα τα στοιχεία και όπως σας είπαμε είναι ανοιχτή και να κρίνει με ευρύτητα πνεύματα. Ο κύριος Τρίζικας είπε πάντως ότι έχουν αποδειχθεί αρκετά λάθη σε σχέση με αυτές τις αεροφωτογραφίες. Δεν λέω ότι δεν έγιναν λάθη και δεν παρισέφρισαν λάθη και το τοποθέτησα και στην αρχική μου τοποθέτηση. Έθεσε ο κύριος Βατσιώτης δύο θέματα φορολογικών καταλόγων αγροφυλακής και την απόσταξη των στεφύλων. Έτσι είναι, είναι γεγονός αυτό. Σε αυτήν τη λειτουργία αναδεικνύονται και παθογένειες της δημόσιας διοίκησης. Εξάλλου, όπως γνωρίζετε, στην σημερινή συγκυρία αναδεικνύονται παθογένειες σε όλες τις εκφάνσεις του δημοσίου βίου μας. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι αναδεικνύονται παθογένειες. Και μία από τις παθογένειες της δημόσιας διοίκησης ήταν οι πολλές συναρμοδιότητες. Σε όλες τις παθογένειες όμως, κύριε Τζαρό, δυστυχώς, χαμένος είναι ο πολίτης. Θα σας πληρώσει. Λοιπόν. Χαμένος είναι ο πολίτης. Και αυτό έχει, δεν αφορά μόνο στις δικές σας υπηρεσίες και στο θέμα στο οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή, αλλά σε όλα τα ζητήματα που αποδείχθηκαν ότι υπήρχαν παθογένειες. Και γι' αυτό είμαστε εδώ να ενημερώσουμε τον πολίτη για το συγκεκριμένο θέμα, να προασπίσει όσο καλύτερα μπορεί τα δικαιώματα. Λοιπόν, αναδεικνύονται παθογένειες. Σε κάθε περίπτωση, το ξανατονίζω ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση, η πολιτική κατεύθυνση της πολιτικής ηγεσίας είναι να δει αυτά τα θέματα με ευρύτητα, να αποδεχθεί όποια στοιχεία έρθουν που αποδεικνύουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ο πολίτης, κύριε Βαντσιώτη, μπορεί να προσκομίσει και αυτό, φορολογικούς καταλόγους. Όλα μπορούν να τα προσκομίσουν. Είναι ανοιχτή η δημόσια η δασική υπηρεσία. Δεν είναι περιχαρακωμένη σε κάποια στερεότυπα, απλώς λειτουργεί μόνο στα πλαίσια της ύψης αρχής της δημόσιας διοίκησης της νομιμότητος. Σε κάθε περίπτωση θα εξετάσει όλα αυτά. Και θέλω να τονίσω και κάτι ακόμα. Ότι, αν κλείνουμε τη συζήτηση. Έχουμε ένα ακόμα... Είναι κάποια βασικά τα οποία δεν πρέπει να τα αφήσουμε. 20 λεπτό. Είναι ναι, πολύ να τα θέσουμε βασικά, τώρα, ναι, να τα θέσουμε τώρα, γιατί μετά θα είναι πολύ σύντομο. Έστω τηλεγραφικά να τα αναφέρουμε, διότι είναι βασικότατα. Αν πρέπει να απαντήσω ο κύριο Τζάρο σε κάποια πράγματα, ναι, βεβαίως. Ναι. Αν μου τελείωσε ο κύριο Τζάρο, να μην παροφέρετε το λόγο, εάν το δίνετε. Θα ήθελα να επισημάνω το εξή. Κακώς βάλαμε στη γωνία την κυρία Λιόντα. Δεν έχει κανένα λόγο να απολογηθεί, διότι η κυρία Λιόντα δεν είναι πολιτεία. Είναι μια επιχείρηση ιδιωτική. Προφανέστατα, μισό λεπτά, μας έδωσε πολλές διευκρινήσεις, κυρία δημοσίου, Λιόντα. Μισό λεπτό, ΑΕ, αλλά δεν έχει προσωπεί την πολιτεία. Δεν είναι πολιτικό πρόσωπο το κτηματολόγιο ΑΕ αυτή τη στιγμή για να απαντήσει. Για να το βάλουμε σε ένα κάδρο διαφορετικό. Θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να υπάρχουν και βουλευτές, αν θέλετε, για να δούμε ποιες είναι οι θέσεις τους για να λυθεί το θέμα. Ένα δεύτερο, σε αυτό που είπε πριν ο κύριος Τσιότσες, εγώ δεν καταλαβαίνω, ως πολίτης μιλάω τώρα. Γιατί εγώ πρέπει να είμαι δεσμευμένος για 20 χρόνια για να γράψω το χωράφι μου στο παιδί μου, για να του πουλήσω να πληρώσω τα χρέη μου, για οτιδήποτε. Δεν θέλω να μου πείσει. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Γυρνάω. Κατάλαβα τι λέτε. Ίσα-ίσα βοηθάτε. Και διευρύνεται τον χρόνο. Ότι... Αλλά εγώ λέω το ερώτημα που έχω πίσω από αυτό είναι το εξής. Πότε θα μπορώ εγώ να μεταβιβάσω το ακίνητό μου? Αμέσως. Και τώρα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ποιος το πει? Βεβαίως και γίνεται. Πράξεις γίνονται. Αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνει πράξη. Και τώρα και μετά το κλείσιμο. Μιλάμε για το ακίνητο που διεκδικείται. Και ποιο θα αγοράσει. Μιλάει για το ακίνητο που διεκδικείται. Για το ακίνητο που διεκδικείται. Δεν μιλάμε για τα καθαρά. Για όλα.
Τελειώστε. Ναι, θέστε λιγάκι το ζήτημα. Το ζήτημα καταρχάς που θέλετε στον κύριο Τζάρο. Δυστυχώς δεν βλέπω να κλείνουμε αυτή την εκπομπή έχοντας ολοκληρώσει το θέμα. Σαφέστατα, σαφέστατα. Είναι τεράστιο το θέμα. Να προσαφηνήσω όμως αυτό το θέμα. Αν θέλετε, μπορούμε να ανανεώσουμε και το ραντεβού μας και σε μια δεύτερη φάση να μπορέσουμε να θέσουμε και ακόμη περισσότερα ζητήματα. Γιατί βλέπω ότι πραγματικά είναι τεράστιο το θέμα και δεν μπορούμε να το ολοκληρώσουμε. Να μην φύγουμε με ερωτήματα. Αυτά που τουλάχιστον εγώ έθιξα, θέλω ακριβώς, να αποσαφινιστούν. Για να έχει το χρόνο ο κύριος Τζάρος να μπορέσει να απαντήσει. Για, νομίζω ότι έγινε παρανόηση. Να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Σε σχέση με την 20ετία. Η 20ετία δεν έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με αναστολή των μεταβιβάσεων. Το γνωρίζετε αυτό. Ναι. Οι μεταβιβάσεις γίνονται. Για τη διεκδίκηση. Απλά λέει ο κύριος Βαντζιώτης ποιος θα πάει να αγοράσει ένα χωράφι το οποίο το διεκδικεί το δημόσιο. Είναι πολύ λογικό. Μα δεν συνδέεται με την προθεσμία αυτό. Όσο διεκδικείται και αν η υπόθεση αναχθεί στα δικαστήρια, το θέμα θα υπάρχει. Το θέμα θα υπάρχει. Έτσι, αλλά θα υπάρχει η διασφάλιση του δικαιώματος του ιδιώτη απέναντι στο δημόσιο για να μην χάσει το ακίνητό του. Θεωρείται δηλαδή ότι θα πρέπει να συντιμηθεί ή να παραμείνει στα επίπεδα των 5 ετών. Όχι, αντιλαμβάνεστε. Αυτό. Και μετά την εκπνοή της πενταετίας να χάσει το ακίνητο ιδιώτης. Όχι. Αυτό ανέβαινε. Η πενταετία. Νομίζω ότι δεν θα τα λύσουμε εδώ αυτό. Είναι πολύ συγκεκριμένο το ζήτημα και μπορεί να διαφέρει τις κομμάτες. Ας παραμείνουμε στο θέμα. Το θέμα είναι το κτηματολόγιο που τρέχει τώρα. Ας παραμείνουμε στα θέματα του κτηματολογίου. Με συγχωρείτε, σε αυτό αναφερόμαστε, κύριε Λούς. Ναι. Αναφερόμαστε σε αυτό και η προθεσμία και πάλι επαναλαμβάνω και η πενταετία και η διαδικασία η σημερινή δεν αναστέλει την πραγματοποίηση συναλλαγών μεταβιβάσεων. Κύριε Βαντζιώτη, πολύ σύντομα, κύριε Τζάρο, θα έχετε το λόγο αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί βλέπω ότι είναι πολλά τα ζητήματα. Διαφημιστικό, απλώς ήθελα να πω ότι στο θέμα της παράτασης η αποκεντρωμένη διοίκηση θα ζητήσει με έγγραφο επίσημο την παράταση 2 μηνών ακόμη για την κατάθεση ενστάσεων. Πλην της 15 Νοεμβρίου. Πέρα από το 15 Νοεμβρίου. Όπως έχει ζητήσει και ο Δήμος βέβαια και έτσι δόθηκε. Αλλά το 15 Νοεμβρίου. Εγώ πριν απαντήσω. Πάντως η καλή πρόθεση τελικά. Πριν απαντήσει ο κ. Τζάρη, εγώ θα ήθελα να θέσω και ένα ζήτημα επειδή το ανέφερε πριν. Με ποιο τρόπο καταρχήν θα παρέμβει πριν από τις ενστάσεις, αν δεν γνωρίζει τι ισχυρίζεται στην ένσταση. Ένα. Και δεύτερον, εγώ θεωρώ απαραίτητο, επειδή ακούστηκε εδώ ότι γίνονται και ενστάσεις και τώρα, αυτοψίες και τώρα, θεωρώ απαραίτητο ότι όταν κάνει μια αυτοψία η υπηρεσία, καλό είναι να ειδοποιεί και τον ιδιώτη, τον ενδιαφερόμενο. Δεν μπορεί να πάει μόνη της δηλαδή, να κάνει αυτοψία και να μην είναι ενδιαφερόμενος. Αυτά δύο έτσι ως θέματα. Για τον ενιαίο φόρο που είναι. Και βέβαια να ξέρουμε, Νίκο, λίγο για να. Αυτό ναι, που είπαμε. Ας μην θέτουμε πάρα πολλά ζητήματα, γιατί δεν θα απαντηθεί κανένα. Δεν θα μπορέσει όπως να απαντηθεί κανένα. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος, γιατί άκουσα για τον αριθμό των ενστάσεων. Πολλοί κόσμος ακόμα ίσως δεν γνωρίζει ότι πρέπει να τις καταθέσει στην περιφέρεια. Να γνωρίζει ότι θα πρέπει να τις καταθέσει στην περιφέρεια. Να τις κοινοποιήσει. Αν μου επιτρέπετε για να απαντήσει συνολικά, δεν ξέρω τώρα. Θα σταλεί μετά επιστολή. Στη συνέχεια μετά. Να πούμε λιγάκι ότι όσες. Ας πούμε λίγο για τη διαδικασία πολύ συνοπτικά. Όσες αιτήσεις ενστάσεις χαρακτηριστούν ως ενστάσεις, στέλνονται επιστολές στους ενιστάμενους και λένε ότι η αίτησή σας, η αντίρρησή σας χαρακτηρίστηκε ένσταση. Και θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην αρμόδια υπηρεσία ναι. Ή όποια είναι. Σε αυτόν που θέλετε να εκτοπίζετε το δικαίωμά του. Ναι. Μια ανωτελεία θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό. Και μετά, και μετά την προθεσμία. Να έχει γίνει πριν. Πριν τη συζήτηση. Πριν τη συζήτηση, ναι. Στην τελική ευθεία της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, κύριε Τζάρο, ο λόγος εσάς, πάρα πολλά τα ερωτήματα. Εγώ και πάλι θα πω ότι όπως δείχνουν τα πράγματα στη δεδομένη στιγμή, μάλλον ο πολίτης είναι αυτός ο οποίος είναι θυγόμενος και θα πρέπει να κινήσει μια ολόκληρη διαδικασία προκειμένου να διατηρήσει την ιδιοκτησία του. Και το αντιλαμβάνεστε αυτό ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω και προηγουμένως είπα και την προσωπική μου άποψη ότι ίσως είναι καλύτερα 5 ιδιώτες να καταφέρουν να πάρουν 5 οικόπεδα, 5 χωράφια παρά να χάσουν κάποιοι άνθρωποι τον βιοπορισμό τους γιατί σε κάποιες περιπτώσεις έχει να κάνει και με αυτό ακόμη. Σε αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό είναι ένα θέμα που το προβλέπει η νομοθεσία. Ο πολίτης είναι υποχρεωμένος να αποδείξει την ιδιοκτησία του.
Άρα εκεί πάμε σε αυτό που είπε και αρχικά ο κ. Φλωρός, ότι πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, έτσι ώστε να λειτουργήσει το όλο καθεστώς προς όφελος του πολίτη ή τουλάχιστον προς διευκόλυνση του πολίτη. Σαφώς προς διευκόλυνση του πολίτη. Το κράτος οφείλει να διευκολύνει τον πολίτη. Αλλά στα πλαίσια της νομιμότητας. Σαφέστατα, νομίζω ότι κανένας από εδώ, από τους ομιλητές. Οι συνθήκες ισότητας. Όπως σας είπα, πλέον αυτή τη στιγμή δεν είναι ισονομία. Η δημόσια διοίκηση είναι η εκτελεί τις εντολές και εφαρμόζει την κυβερνητική πολιτική στα πλαίσια της νομοθεσίας. Ναι, αλλά... Συγχωρείτε πάλι, θα διαφωνήσω. Σας ανέφερα για μία διάταξη. Προβλέπετε πλέον χρυσή εκκλησία κατά του δημοσίου. Σεβαστείτε. Δηλαδή υπάρχει το πλαίσιο τώρα, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να σεβαστείτε αποδεικτικά στοιχεία, ακόμα και μαρτυρικές καταθέσεις των κατόχων για να δικαιωθούν στις ιδιοκτησίες. Μην αφοριστικά τοποθετήστε θεωρώντας ότι δεν καλύπτει το νομοθετικό πλαίσιο. Καλύπτει. Είναι επαρκές. Για τις εντός σχεδίου περιοχές όμως, με το 39. Αναφερόμαστε, πρέπει να διευκρινίσω, για αστικά κίνητα. Το πρόβλημα είναι στα αστικά. Κύριε Τζόντσα, δεν είμαι νομικός, δεν μπορώ να σας απαντήσω επ' αυτού που θέτετε. Η αλήθεια είναι δυσμενή η θέση μας όταν δεν έχετε εκπροσώπηση νομική. Το θέμα είναι το εξής, ότι όπως σας είπα, όλα από τη δημόσια διοίκηση θα εξεταστούν. Όλο. Κατά ποιον τρόπο όμως. Διαδικασία. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Λούσιο. Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, ένα ερώτημα. Νομίζω ότι θα βάλουμε λάθη. Αν υπήρξαν από τις δασικές υπηρεσίες, θα διορθωθούν. Μπορεί να κατατεθεί. Σε τεχνικό επίπεδο εννοείται. Ναι, διορθωτική πέρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Κάτι που είναι θέμα νομοθετικής ρύθμισης, σαφώς δεν μπορεί να το κάνει. Έτσι. Είναι θέμα καθαρά πολιτικής βούλησης. Ό,τι είναι θέμα νομοθετικής ρύθμισης, σαφώς δεν μπορεί να το κάνει η δημόσια διοίκηση. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Λούσιο, ένα παράδειγμα. Καλείστε στην Επιτροπή για την εξέταση μιας ένστασης και επικαλείτε μαρτυρικές καταθέσεις ο ιδιώτης. Εσείς θα συμφωνήσετε ή θα προβάλλετε αντίλογο. Αν είστε σε θέση αυτό, δεν μπορεί να το απαντήσετε. Δεν μπορεί να το απαντήσετε. Δεν μπορεί να συμφωνήσετε. Είναι νομικά θέματα που γίνονται. Πρέπει να έχετε διάθεση, εν πάση περιπτώσει, να εκτιμήσετε τα στοιχεία. Το είπα από την αρχή ότι είναι ενημερωτικό. Και πέρα από αυτό. Σε νομικά θέματα και τεχνικά θέματα, σαφώ ούτε εγώ ούτε κανένα άλλο μπορεί να απαντήσει εδώ πέρα. Και πέρα από αυτό, θα έπρεπε κατά ποιον τρόπο να υποκαταστήσουμε τι επιτροπέ ενστάσεων. Πώ θα εκφραστεί αυτή η κατανόηση στα δικαιώματα των ανθρώπων. Οι επιτροπές ενστάσεων είναι ανεξάρτητα όργανα. Ακριβώς τονίστηκε ποια είναι η θέση. Εμείς θα κρατήσουμε αυτό που είπε εξ αρχής ο κ. Τζάρος, ότι υπάρχει η θετική πρόθεση και αυτές είναι και οι. Πώς θα εκφραστεί, με ποιον τρόπο. Δεν το επιτρέπουμε με ποιον τρόπο. Ναι, αυτό όμως δεν είναι θέμα στο οποίο μπορεί να μας απαντήσει προφανώς ο κ. Τζάρος. Κύριε Φλώρο, πολύ σύντομα και εσείς μια τοποθέτηση, γιατί θα πρέπει να πάμε στο κλείσιμο. Προκύπτει από εδώ προφανώς νομίζω ότι κανένας και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου που είναι και νομικός. Έβλογα τα ερωτήματα που θέτει. Όπως και εγώ, αλλά και κανένας άλλος από εδώ πέρα, δεν νομίζω ότι θα ζητούσε από τους υπαλλήλους να παρανομήσουν. Κάθε άλλο. Όμως, νομίζω ότι σήμερα αυτό που αναδεικνύεται είναι ένα έλλειμμα στη συνεργασία των υπηρεσιών τουλάχιστον μέχρι τώρα. Να το πούμε αυτό. Κάτι που βέβαια στην τελευταία σύσκεψη τονίστηκε και υπάρχει διάθεση και στη σύσκεψη με την κυρία Φταξά, όταν ήταν, υπάρχει διάθεση και από την πλευρά της αποκεντρωμένης και από την πλευρά του κτηματολογικού ΑΕ να υπάρξει συνεργασία και ιδιαίτερα και σε αυτές που θα ξεκινήσουν, ας πούμε, στην Άνοιξη πριν φτάσουμε εδώ. Και το πρόβλημα αυτό πραγματικά της διαδικασίας που μπαίνει είναι ένα θέμα του πώς μπορεί να βοηθήσει η δασική υπηρεσία. Μπορεί να βοηθήσει. Να δείξει ελαστικότητα είναι να βρούμε, το μόνο που μπορεί να κάνει. Ακριβώς, να υπάρχει συνεργασία. Και η κυρία Φταξά δήλωσε ότι σε πολλές ενστάσεις και η ίδια θα αρνηθεί να τις υπογράψει για να κάνει στάσεις προφανώς και η δασική, το δημόσιο δηλαδή, σε βάρος ιδιωτών. Μένει να αποδειχθεί στην πράξη βέβαια. Έτσι, προφανώς η καλή διάθεση εκφράζεται. Εκείνο που εγώ θέλω να πω είναι ότι εκείνο που είναι απαραίτητο η συνεργασία όλων των υπηρεσιών. Και εμείς σαν Δήμος είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε αυτό και πιστεύω και ο Δικηγορικός Σύλλογος. Και βέβαια εδώ θα πω, επειδή είναι και ο πρόεδρος, εδώ, θα το πω, είμαστε και φίλοι, θα το πούμε και κατ' ιδία βέβαια, στις επιτροπές και τότε και ο Δικηγορικός Σύλλογος που είναι οι δύο που θα συμμετέχουν θα πρέπει να φροντίσουν να είναι μέλη
έμπειροι, με ανοιχτά μυαλά για να. Πάντως θα πρέπει να πιεστεί η πολιτεία να κάνει κάποιες ρυθμίσεις. Το βασικό είναι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι για να απεμπλακούν και όποιοι υπάλληλοι, τα στοιχεία που λέει ο κ. Βαλτσόλης προφανώς χρειάζεται να τα προσκομίσουμε όλοι. Δυσκολευόμασταν στην αρχή να πάρουμε στοιχεία, μετά από διαμαρτυρίες κλπ. Άρχισαν οι πολίτες να έχουν οι δημότες πρόσβαση σε κάποια στοιχεία. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να λυθεί νομοθετικά. Το αν θα λυθεί όμως σε αυτή τη φάση, εδώ που βρίσκεται το κτηματολόγιο, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Γι' αυτό και ανέφερα ότι ο Δήμος τουλάχιστον θα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες σε συνεργασία και με την κυρία Φταξά, γιατί είπαμε ότι και μαζί της θα συνεργαστούμε και με τις δασικές υπηρεσίες σε μια κατεύθυνση όπου θα λυθούν τα ζητήματα. Γιατί όπως μας είπαν και οι ίδιοι, αποτελεί και οι κτηματολόγοι, αποτελεί ο Δήμος Κοζάνης τον πιλότο και για τους επόμενους. Οπότε αν λυθούν τώρα τα ζητήματα, δεν θα έχουν αυτά τα προβλήματα στους υπόλοιπους Δήμους. Εν πάση περιπτώσει, για να είμαστε πρακτικοί, γιατί αυτά αφορούν εμάς και τις υπηρεσίες, για τους δημότες, νομίζω ότι θα πρέπει να γνωρίζουν αυτό που αναφέρθηκε πριν και θα το αναφέρω άλλη μια φορά εγώ, ότι να καταθέσουν ένσταση, ότι τα όποια αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να τα καταθέσουν και μετά. Στη συνέχεια, ναι, το είπε και η κυρία Λιόντα. Άρα μπορούν να αναζητήσουν και στη συνέχεια για να μην. Αρκεί να μην χρειαστεί να πάνε στην Τουρκία, αυτό που έλεγε ο κ. Βαντσκάτος προηγουμένως, να βρούνε τον Τούρκο ιδιοκτήτη του. Και βέβαια, ως προς τις υπηρεσίες, εγώ θεωρώ ότι η αυτοψία είναι βασική σε πολλές περιπτώσεις. Και εκεί νομίζω ότι μπορούν οι υπηρεσιακοί να δείξουν την επίοικιά τους. Φαντάζομαι και ο κ. Τζάρος θα έχει να πει και πολλά πράγματα και για ελλείψεις προσωπικού και για πολλά ακόμη. Εντάξει, έλλειψη προσωπικού έχουμε όλοι. Ακόμα και εμείς τώρα που είναι να δώσουμε κάποια πράγματα. Δεν έχουμε πλέον χρόνο. Θα επικαλεστώ ούτε ελλείψεις προσωπικού ούτε τίποτα άλλο. Απλώς ήθελα, κλείνοντας από την πλευρά μου, να πω το εξής. Ότι σε μια περίοδο κρίσης της χώρας μας και εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία έχουν μεγάλη σημασία αυτό που ονομάζω 3α. Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση. Το κτηματολόγιο έχει και αυτό το χαρακτήρα. Είναι ένα κατεξοχήν αναπτυξιακό εργαλείο. Και η αποκεντρωμένη διοίκηση δίνει ιδιαίτερη σημασία στον αναπτυξιακό χαρακτήρα του κτηματολογίου, αλλά και στην εξασφάλιση του συναλλασσόμενου πολίτη. Κύριε Πάτρα, ναι, πολύ σύντομα και εσείς. Αυτό που ακούστηκαν από όλους τους συνομιλητές, φαίνεται το συμπέρασμα ότι υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία οι παράγοντες της περιφέρειας αλλά και της κτηματολογικής υπηρεσίας δεν μπορούν να τα αλλάξουν γιατί εφαρμόζουν τον νόμο. Άρα, τα τεκμήρια που μας έχουν αποδείξει οι τεχνοκράτες εδώ, κτηματολογιστές, δικηγόροι και ΤΕΙ, πρέπει να τα μαζέψουμε. Από όλους τους φορείς και πολιτικά. Αντιμετωπίστηκαν πάρα πολλές δυσκολίες. Πάρα πολλά και πραγματικά δεν λύνεται ένα. Θα πρέπει να λυθούν, κύριε Πάτρα. Και εμείς, σαν αιρετή περιφέρεια, πιστεύουμε μαζί με την αποκεντρωμένη να πείσουμε τους αρμόδιους να αλλάξουν την νομοθεσία προκειμένου να έχουν άλλα αποτελέσματα οι ενστάσεις οι οποίες θα έχουν γίνει. Κύριε Τσιώτσια, ναι. Πολύ σύντομα. Για να κλείσω λίγο τον προηγούμενο υπερηγμό μου, θα ήθελα να πω ότι εφόσον παραλήφθηκε ως προδικασία να γίνει η κατάρτιση των πινάκων και των δασικών καρτών, θα πρέπει αυτή η καλή διάθεση, την οποία και πάλι αποδεχόμαστε ασμένως, να εκφραστεί με έναν τρόπο ώστε τα δικαιοδοτικά όργανα, είτε σε διοικητικό επίπεδο είτε σε δικαστικό επίπεδο, να έχουν πλέον την θετική σας στάση. Δεν θεωρώ, βεβαίως δεν είστε και προσωπικά τώρα υπεύθυνος και αρμόδιο για να απαντήσετε, ότι σε μια επιτροπή θα πρέπει απευθείας να συνομολογήσετε τα δικαιώματα του ιδιώτη, αλλά θα πρέπει σε ένα προστάδιο να έχει κληθεί και ο ιδιώτης και να δείτε, πριν, επαναλαμβάνω, συγκληθούν για να εξετάσουν τις ενστάσεις οι επιτροπές, εκεί όπου πραγματικά υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τα δικαιώματα των ιδιωτών, να τα συνομολογήσετε και έτσι τις επιτροπές να μην αντιδικείτε. Και πολλό δε μάλλον και στα δικαστήρια. Κλείνοντας, να επαναλάβω το μήνυμά μου, κυρία Λούσια, συγγνώμη, προς όλους τους πολίτες και σε αυτούς για τις περιοχές των οποίων είναι κλεισμένο το κτηματολόγιο και για τους υπόλοιπους, ότι να μην αφήσουν τις προθεσμίες να εκπνεύσουν. Πάντως νομίζω ότι πολλοί ιδιοκτήτες πήραν μια πρώτη γεύση, ενώ σε αυτούς που δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη το έργο του κτηματολογίου, πήραν μια πρώτη γεύση για το τι θα πρέπει να περιμένουν. Και αυτό είναι σημαντικό, πολύ να προετοιμάζονται. Είναι σημαντικό το θέμα του κτηματολογίου. Συνδέεται με τα δικαιώματά τους επί των ακινήτων τους. Να σπεύσουν να τηρήσουν τις προθεσμίες. Είτε πρόκειται για ενστάσεις, είτε για αγωγές ενώπιον των δικαστήριων.
είτε για προετοιμασία στοιχείων. Κύριε Τζίτζικα, πολύ σύντομα. Εγώ, επειδή τη δημόσια διοίκηση δεν την εμπιστεύομαι, ξαναλέω ενστάσεις και ενστάσεις και ενστάσεις. Και έτσι, μια λεπτομέρεια στην διαδικασία των ενστάσεων δεν εμπλέκεται το τεχνικό επιμελητήριο, εμπλέκεται ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων, ο οποίος ορίζει και τα μέλη που θα αποτελέσουν μέλη των ενστάσεων, τέλος πάντων. Αυτό. Κύριε Βαντσιώτη. Ναι. Πάλι θα επιμείνουμε η πολιτεία. Εγώ θα ήθελα να δείξετε πάντως και στην κάμερα τον τίτλο ιδιοκτησίας, τον οποίο έχετε. Είναι το αντίγραφο φυσικά. Είναι προσβολή. Καταρχάς, αυτό δεν είναι τουρκική ιδιοκτησία, γιατί στην Κοζάνη δεν υπήρξε τουρκική ιδιοκτησία. Απλά αναφέρεται στο αυτοκρατορικό μονόγραμμα. Είναι τίτλος κυριότητος στην Οθωμανική γραφή. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πάρει η κάμερα εδώ πέρα. Και αφορά συμπολίτη μας, το οποίο έχει μεταφραστεί το 1967. Και είναι από το βιβλίο πρακτικών του μηνός Απριλίου του 1314 κατά τους Τούρκους έτος, 1898 το τρέχον. Η πολιτεία να βοηθήσει την Πάντως υπηρεσία... Πάντως ήταν προροητικός ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης. Έτυχε, αυτός βρήκε. Εγώ όμως το θεωρώ προσβολή να τρέξω να αναζητήσω σε τουρκικά αρχεία Έλληνας πολίτης μετά τις μάχες του Σαρανταπόρου και οτιδήποτε να ελευθερωθούμε για να μου πει ποιο ήταν πιανού. Ένα αυτό για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Η δε πολιτεία, και να μην τη βγάζουν από το κάδρο, να βοηθήσει και τις υπηρεσίες, να δώσει υπομόχλιο, αν όχι μοχλό, στο ίδιο το δασαρχείο, γιατί και οι άνθρωποι αυτοί πυροβολούνται συνεχώς τώρα και σχηνοβατούν για να μην βρεθούν εκτεθειμένοι και εκτός της δουλειάς τους. Δέχθηκε αρκετά βέλη, χωρίς βέβαια να είναι αρμόδιος, γιατί η νομοθεσία τελικά δεν επιτρέπει. Είναι μια πολύ καλή ενημέρωση. Και αν μας επιτρέπετε να κλείσω, μπορούμε να βγάλουμε μια είδηση στον αέρα πριν φύγουμε. Είχα πληροφόρηση τώρα προχθές ότι η κυβέρνηση του Καναδά ετοιμάζει να στείλει κλιμάκιο στην Κοζάνη, γιατί βλέποντας το πόσα δάση έχει και τα λοιπά, θέλουν να πάρουν τεχνογνωσία για να συντηρήσουν τα δικά τους. Εντάξει, αυτό είναι το ανέκδοτο μάλλον της ημέρας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο και εσείς. Ωραία. Κύριε Φλωρό. Εγώ θα πω πάλι, μάλλον θα αναφερθώ στα μέλλοντα, γιατί αυτά τρέχουν. Να τρέξουν οι δημότες και οι πολίτες όλοι, τους οποίους αφορά το κτηματολόγιο από την Άνοιξη, πριν τον οικισμό που αναφέρθηκε και πριν, να ετοιμάσουν ό,τι έχουν εκκρεμότητες. Αποδοχές, κληρονομιά, συμβόλαια, παροχές, κάτι που έχουν αφήσει στη μέση, για να μην τρέχουν τελευταία ώρα. Ό,τι έχουν και δεν έχουν, εν πάση περιπτώσει. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Νομίζω ότι τουλάχιστον μπορέσαμε να δώσουμε το στίγμα αυτή τη στιγμή του τι συμβαίνει με την κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου σε ό,τι αφορά και πάλι θα πω την περιοχή της Κοζάνης. Ας προετοιμάζονται όμως οι ιδιοκτήτες γης και σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανένας τελικά αν η ιδιοκτησία του βρεθεί να απειλείται από το δημόσιο. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και στο μέλλον με αυτό το ζήτημα. Σαφώς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα που αφορά σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των κατοίκων εδώ της περιοχής. Ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, με ένα εξίσου ενδιαφέρον θέμα. Να είστε καλά, καλό βράδυ.